Και σε ρωτάω, έχει άδικο ο Τόνιο Κρος? Έχει άδικο ο Τόνιο Κρος που βγαίνει και λέει, ας πούμε, ναι, 3 μήνες. Αυτά που λέγαμε εμείς χθες. Ναι. Άκουγε την εκπομπή προφανώς τον Κρος, συνταξιούχος είναι, τι να κάνει, κάθε φορά ραδιόφωνο το βράδυ. Ναι. Τι να κάνει τώρα, έχει σταματήσει την ενεργοδράση, σου λέει, α, κάτσω να ακούσω τι λένε και αυτοί εκεί πέρα οι τελεμέδες στο Sport FM. Πήγαινε και σου λέει, 3 μήνες μόνο σας πήρε να αποφασίσετε. Πολύ ωραία. Λέει, τι να κάνω εγώ τώρα, να νιώσω πρωταθλητής Ευρώπης? Λέει, δεν γίνεται. Έχει άδικο. Άδικο δεν έχει. Καταλάβεις, και ήταν άδικο και ο τελευταίος του χορός, ας πούμε. Δηλαδή, σου λέει, αν δεν ήταν αυτή η τύπη και είχε δώσει το πέναλτι, μπορεί να είχα πάρει και Euro και να είχα τελειώσει την καριέρα μου ως πρωταθλητής της Ευρώπης. Μπορεί άδικο και να μην το είχατε πάρει ως τώρα. Ναι, μπορεί και να το είχατε πάρει. Ναι. Μπορεί και να μην το... Αλλά σου λέει, σε κάθε ευκαιρία θα είχαμε την δυνατότητα να δούμε, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, να πάμε, ξέρω εγώ, παρακάτω. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Δεν τον χάλασε κιόλας όμως. Τι εννοείς? Τώρα είναι αντιγερμανικό. Ναι, αλλά ο Κρος δεν είναι συμπαθής σε σχέση με τους υπόλοιπους Γερμανούς. Ο Κρος είναι συμπαθής. Παρότι κλασική αριόφατσα, να το πούμε έτσι. Ναι. Δηλαδή από αυτές τις στερεοτυπικές αριόφατσες που εύκολα τον φαντάζεσαι με στολή και λικόσκυλο πίσω από ένα σειρματόπλεγμα, ένα άγριο κοιτάζει. Εντροπή τώρα αυτό που λες. Αυτό είναι πολύ στερεοτυπικό. Αμα αυτό είπα, στερεοτυπικό το είπα. Είναι στερεοτυπικό, λυπάμαι. Λυπάμαι, πραγματικά. Στερεοτυπικό όμως είναι, δεν το λέω. Και νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν καταλαβαίνω, δοξάστηκε περισσότερο όταν σταμάτησε την μπάλα. Δηλαδή τα βίντεο που υπάρχουν με τον Κρος, ας πούμε, από ένα συγκεκριμένο χτύπημα φάουλ που κάνει, το έχω δει, ας πούμε, σε 100 διαφορετικούς λογαριασμούς. Δηλαδή λες, παιδιά. Με το φαριόν λες από πλάγια αριστερά. Από πλάγια, ναι. Που πέρασε η μπάλα. Από τη μύτη της βελόνας. Ναι. Δεν είχατε πάρει χαμπάρι τόσα χρόνια. Από το μάτι της βελόνας, συγγνώμη. Και από τη μύτη. Γιατί όχι? Μπορεί να είναι μύτη της βελόνας, ναι. Δεν είχατε πάρει χαμπάρι, παιδιά, φυσικά τον είχα πάρει. Τώρα τον αποθεώνετε που σταμάτησε. Όχι, φυσικά τον είχα πάρει χαμπάρι. Ο Κρος και όλοι αυτοί θα τους χαρακτηρίσω παραλίγο. Τι παραλίγο? Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Τι εννοείς, Βίρνα? Θα σου πω, Γιάνγκο. Πέσανε σε αυτή την κακή συγκυρία μιας 20ετίας, όπου πέρα από τους center for που πάντα δοξάζονται για άλλους λόγους, δοξάστηκαν οι κεντρικοί χαφ περισσότερο από όλους. Και ήταν μια 20ετία με πάρα πολύ καλούς, με πολλούς πολύ καλούς κεντρικούς χαφ. Ο Κρος δεν υπολείπεται κανενός από αυτούς. Εντάξει, ποια είναι η διαφορά? Ότι ο Κρος, επειδή είναι πραγματικά σεμνός και ταπεινός άνθρωπος, δεν διαφήμισε τον εαυτό του. Ο Κρος θα μπορούσε να έχει φτιάξει για τον εαυτό του, τι να κάνει δηλαδή, για τον εαυτό του μια πολύ μεγαλύτερη. Το παιχνίδι του διαφήμισε το όνομά του. Και διαφήμιση. Μα τι να κάνει? Για να βρεθεί, ας πούμε, κάποτε, ξέρω εγώ, στους 3 κορυφαίους. Τι να βγαίνει και να λέει δηλαδή? Α, πόσο καλός είναι. Εντάξει, μα το έλεγε το παιχνίδι του. Ξέρεις, δεν ήταν θέμα σεμνότητας. Με αυτό υπάρχουν. Να στο πω διαφορετικά. Διαφήμισε ποτέ το παιχνίδι του ο Μόντριτς? Διαφήμισε ποτέ ο Μόντριτς το παιχνίδι του? Το διαφήμισε ποτέ? Δηλαδή προμόταρε τον εαυτό του? Ποτέ. Την πήρε τη χρυσή μπάλα. Ναι, okay. Δεν έκανε ποτέ τίποτα για τον εαυτό του παραπάνω από το να παίζει μπάλα και να κάνει αυτά που κάνει στο γήπεδο. Ποτέ. Εννοώ σχέσεις και με δημοσιογράφους. Ποτέ δεν έκανε. Ναι, ο Μόντριτς δεν έκανε. Αυτό σου λέω. Άρα δεν είναι θέμα του να διαφημίσεις ή να πεις ή να κάνεις. Το παιχνίδι σου είναι αυτό που τα κάνει όλα. Εγώ νομίζω ότι ο Κρος πάντως και από πριν πάει στη Ρεάλ είχε αποθεωθεί για το παιχνίδι του. Δεν νομίζω ότι ξέρεις. Καλά τώρα, στα 24 που ήταν στην Bayern, δεν είχαμε ακόμα καταλάβει τι θα γινόταν στο μέλλον. Τώρα μιλάμε για μια δεκαετία στη Ρεάλ, στο υψηλότερο επίπεδο κάθε χρόνο. Κρος και μπάλα και μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές απάτες όλων των εποχών. Απάτες, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Έγινε, φίλε. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Πάμε στην επόμενη κατσαρόλα. Για να μυρίσει κανένα το δέντρο. Πάμε στην επόμενη κατσαρόλα. Και είναι έξυπνος γιατί βάλε και τον Μπάλακ μέσα. Και σου λέει, μήπως σας πίσω. Παιδιά, άλλο Μπάλακ. Μπάλακ τώρα, παιδιά, και αν τα έχουμε. Απατεώνας δεν ήταν ο Μπάλακ. Όχι, απατεώνας δεν ήταν. Αλλά πάντα ο Μπάλακ πλασαρόταν ως κάτι πάρα πολύ σπουδαιότερο. Παρ' όλα αυτά, απατεώνας δεν ήταν. Όχι, απατεώνας δεν ήταν. Για να τα λέμε όλα. Τώρα, αν ήταν παραπάνω από αυτό που νομίζαμε ή από αυτό που διαφήμιζαν οι ομάδες του ή από αυτό που. Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω. Απατεώνα δεν θα το πω ποτέ. Απατεώνα. Όχι, απατεώνας δεν ήταν. Ναι. Μα τελικά τι είναι ο απατεώνας? Εντάξει, θέλω να πω. Απατεώνας είναι ο Κάρλος Κάιζερ. Οκ, ναι, απατεώνας είναι ο Κάρλος Κάιζερ. Ποιος άλλος είναι απατεώνας? Απατεώνας είναι περισσότερο ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έρχεται, για παράδειγμα, για έναν χρόνο, παίρνει ένα συμβόλαιο 3 εκατομμυρίων ευρώ και δεν παίζει τίποτα. Αυτός είναι απατεώνας. είναι περισσότερο. Αυτό είναι απατεώνας. Είναι απατεώνας. Είναι, okay. Είναι μια μορφή απατεωνίας αυτή, ναι. Ναι, γιατί όμως αρκεί μια σεζόν για να μπορέσει να σου εξασφαλίσει μια θέση στο πάνθεον της ποδοσφαιρικής απατεωνίας? Γιατί αντιστοίχως αρκεί μια σεζόν για να σου εξασφαλίσει μια θέση στο πάνθεον τελεία. Πόσοι παίχτες κάναν μια καλή σεζόν ή ένα καλό τουρνουά, ναι, και κατευθείαν τους βγάλαμε, ας πούμε, γαλαξιακούς παίχτες. Ναι. Το Κάρεπο Μπόρσκι, ας πούμε. Ένα παράδειγμα. Ναι, έτσι τώρα μου έρχεται πρόχειρα στο μυαλό. Ναι, 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 ισχύει. Ο συγχωρεμένος ο Σκυλάτσι που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Ο Παόλο Ρώση παλιά. Παίχτες δηλαδή οι οποίοι κάναν ένα τουρνουά, ναι, και χάρη στο τουρνουά αυτό είχαν δάφνες για όλη τους την ποδοσφαιρική καριέρα χωρίς να κάνουν τίποτα άλλο στην πραγματικότητα αξιόλογο, ναι, μετά από αυτό το τουρνουά. Στην πραγματικότητα όμως απατεώνας δεν είναι κάποιος ο οποίος καταφέρνει με έναν τρόπο χωρίς να είναι κορυφαίος να παίζει σε κορυφαίες ομάδες έχοντας κορυφαίες απολαβές, κάνοντάς, ναι, να αναρωτιέσαι εμφανώς πώς είναι δυνατόν, ναι, να έχει ξεγελάσει τόσο κόσμο, ναι, να είναι φανερά υποδεέστερος, ναι, εντός του γηπέδου. Και αυτός είναι απατεώνας. Ναι, θέλω να πω, αυτός είναι πιο ποδοσφαιρικός απατεώνας. Ναι, είναι απατεώνας με διάρκεια. Η πρώτη περίπτωση είναι ένας απατεώνας, ας πούμε, περιορισμένης ισχύως. Ναι. Ο άλλος είναι ένας υπεργαλαξιακός απατεώνας. Καταφέρει να βγάζει λεφτά από μια ζωή. Ναι. Αλλά σε ένα διαγωνισμό απατεωνίας ο ένας απέχει πάρα πολύ από τον άλλο. Στο απατεωνόμετρο δεν έχουν την ίδια, πώς το λένε, βαθμολογία. Ναι. Να το πούμε έτσι. Με αυτή την έννοια. Συγγνώμη, παιδιά, έχει το πράσινο debate, έχετε δίκιο. Ναι, παιδιά, τι να κάνουμε. Αλλά το δημοσιογραφικό μας καθήκον μας φέρνει εδώ. Αλλιώς θα θέλαμε να είμαστε δίπλα στο Κουβαρά και τον Μαγκυριάδη και να καθόμαστε και να κοιτάζουμε. Έκθαμβη. Ναι, για να βρούμε τον επόμενο, ας πούμε, ηγέτη της καρδιάς μας. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να γίνει. Και να παρακολουθούμε τους σπουδαίους λεκτικούς διαψηφισμούς για το μέλλον της μεγάλης σοσιαλιστικής παράταξης της χώρας. Αυτό θα θέλαμε όλοι. Όλοι οι άνθρωποι κανονικά. Κάτι τέτοιες μέρες, γιατί λέμε και θα περάσουμε, ξέρω εγώ, ένα 48ωρο στην Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Χωρίς αυτοκίνητο. Ξέρω εγώ, η Αθήνα για τους πεζούς. Να τα σταματήσουμε όλοι να κάνουμε αυτό για να είναι, ξέρω εγώ, η Αθήνα χωρίς αυτοκίνητα και μόνο με πατίνια και ποδήλατα. Τόσα ωραία πράγματα ή όχι και τόσο ωραία σκεφτόμαστε στην Αθήνα. Δεν σκεφτόμαστε να κάνουμε μια παύση. Δεν λέω το κάνουμε εθνική αργία, ρε παιδί μου. Να κάνουμε μια παύση για να δει όλη η Ελλάδα το debate. Δηλαδή αυτό δεν αξίζει τον κόπο. Θα πεις, θα στήσουμε 20 γιγαντοοθόνες για να δείτε το debate. Εγώ λέω, αν υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούν να διαφημίσουν την Ελλάδα στα πέρα της γης, ναι, το ένα είναι το τουρνουά στο Καλιμάρμαρο του Παύλος Γιαννακόπουλος και το άλλο είναι το debate για το Πασόχ. Αν με ρωτάς εμένα. Ναι. Δηλαδή, για να φτάσει εικόνα και ήχος σε όλο τον κόσμο. Πώς λέγανε οι ξένοι, 42.000 κόσμος στο Καλιμάρμαρο, μετά τους πετάς μετά από λίγες μέρες καπάκι και το debate για αρχηγό του Πασόχ και λες, ναι, ρε φίλε, αυτή είναι η Ελλάδα που διαβάσαμε στα βιβλία. Αυτή είναι η Ελλάδα που έδωσε τον πολιτισμό. Αυτή είναι η Ελλάδα που έδωσε τη διαλεκτική. Αυτή είναι η Ελλάδα των φιλοσόφων, των μεγάλων στοχαστών, των επιστημών. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Τελικά. Αυτή είναι η άμεση απόγονη των αρχαίων Ελλήνων. Να, τους βλέπετε εδώ. 6 από αυτούς συζητάνε. Και τους ρουμπώνεις. Και τους ταπώνεις τελείως. Τι επιχείρημα να έχουν μετά. Και αυτή είναι η Ελλάδα, Κώστα. Και αυτή είναι η Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω, σε μια εποχή που προσπαθούν να μας πείσουν με περισσότερα επιχειρήματα από ποτέ και με περισσότερη πίεση από ποτέ ότι δεν είναι αυτή η Ελλάδα, η απάντηση είναι όχι. Δείτε, αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η χώρα του διαλόγου, η Ελλάδα είναι η χώρα του πολιτισμού, η Ελλάδα είναι η χώρα των σοσιαλιστικών ιδεωδών, η Ελλάδα είναι η χώρα που μπορεί να ζει μέσα στον πολιτισμό και να παράγει πολιτισμό. Να το, δείτε, sorry κιόλας. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τη στιγμή που στην Αμερική κάθονται και μπεφαπιάζονται ο Τραμπ με τον Biden, ναι, πριν και με την Κάμαλα τώρα και προσβολές και τρώνε, ναι, και τρώμε σκυλιά και τρώμε γατιά, ναι, και χαχαχαμα τι λες και τι βλακείς τα λοιπά. Είμαστε εδώ στη χώρα αυτή η οποία γέννησε τη δημοκρατία, γέννησε το διάλογο, γέννησε όλα αυτά τα πράγματα. Απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη και συζητάμε πολιτισμένα. Ακριβώς. Δεν ξέρω, δεν έχω δει. Είμαι σίγουρος ότι συζητάμε πολιτισμένα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα δεν θα συζητάνε για κάποιους τύπους, ξέρω εγώ, οι οποίοι στη Φλόρινα τρώνε πάπιες. Ναι. Ζωντανές εννοώ. Ναι. Γιατί ψάλτες. Ναι. Ναι. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, ναι, δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Ποτέ δεν έχουν γίνει. Ποτέ δεν έχει. Ποτέ, και θα χρησιμοποιήσω αυτή τη στιγμή λόγια ρήματα. Ναι, Κώστα. Ναι, ποτέ δεν έχει ολισθήσει ο δημόσιος διάλογος. Όποιο και είναι το διακύβευμα, αν μου επιτρέπεις. Ακριβώς, όποιο και είναι το διακύβευμα. Ναι. Θέλω να πω ότι με κάποιο τρόπο, παρότι υπάρχουν εντάσεις ένθεν κακήθεν, ποτέ δεν βρωμίστηκε η πολιτική κονίστρα από τέτοιου είδους ατοπήματα. και τίθεται τα ζητήματα όλα στη δημόσια βάλανο. Προφανώς. Όπως πρέπει να γίνεται ακριβώς. Και όχι στην βάσανο. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Οπότε θέλω να πω, τι ψάχνουμε. Καμιά φορά, ξέρετε, όταν αρχίζεις και τα βλέπεις όλα μαύρα, κάθε τι που ακουμπάς και κάθε τι που ακούς το μετατρέπεις αμέσως σε μαύρο. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν κάτι τέτοιες διαδικασίες, σαν κι αυτές. Σαν και αυτή που γίνεται τώρα, mm-hmm. Για το Πασόκ, και να μπορούμε να επανατοποθετούμαστε ως πολίτες και ως άνθρωποι σε τελική ανάλυση. Αυτό νομίζω. Ναι, όχι, δεν πήγα 42.000 στο Κάλι Μαρμάρα. Όχι, παιδιά. Δεν πήγαν. Μάλλον για εσάς πήγαν 20.000 θεατές και 20.000 ηθοποιοί, μάλλον. Ήταν οι θεατές, είχαν και ένα καθρέφτη μαζί, mm-hmm. τους έδινε η ΚΑΕ ένα καθρέφτη για να φαίνεται το είδωλό τους δίπλα και να κάνουν μπούγιο. Και να κάνουν και διαφήμιση στο Glass Floor. Μαζί. Ωραία πράγματα. Πόσο τιμά το Μαρούσι που έχει χορηγό τη Φίνος Φιλμ. Τι λες τώρα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Υπέροχο. Έχει το Μαρούσι τη Φίνος Φιλμ. Πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια. Η οποία στη Φίνος Φιλμ κάνουν, εντάξει, επειδή βγάζουν σχεδόν καθημερινά κάποια βιντεάκια για να τιμήσουν είτε μια παγκόσμια μέρα τάδε, είτε τη μνήμη κάποιου ηθοποιού κτλ. Κάνουν καταπληκτική δουλειά οι άνθρωποι. Είναι νομίζω 4-5 οι οποίοι ασχολούνται με όλο αυτό το κομμάτι του να φτιάχνουν τα βιντεάκια, να πιάνουν σκηνές από παλιές ελληνικές ταινίες. Κάνουν τρομερή δουλειά, εσύ. Ναι. Παρότι ας πούμε το προϊόν είναι θεωρητικά παλιακό. Είναι παλιακό, άσχετα που το βλέπουμε μέχρι σήμερα, τα έχουμε δει εκατοντάδες φορές. Έχουν καταφέρει, ας πούμε, να το πιάνουν με μια πολύ σύγχρονη προσέγγιση όλο αυτό και να φτιάχνουν τα βίντεο. Είναι πολύ διασκεδαστικά, είναι πολύ ωραία τα βίντεο που ετοιμάζουν. Και μπράβο τους, και πολύ ωραία κάνουν, γιατί ίσως με αυτόν τον τρόπο είναι και. Μάλλον, ίσως αυτός ο τρόπος να είναι και ο μοναδικός να είσαι relevant, που λένε και οι νεολαίοι σε αυτή τη φάση, με έναν εθνικό θησαυρό, ο οποίος πρώτη φορά αξιοποιείται με αυτόν τον, με αυτόν τον τρόπο. Και έρχομαι τώρα εγώ και σε ρωτάω. Ναι. Εγώ δεν είμαι ειδήμων των ελληνικών ταινιών, της Φίνος Φιλμ, να το πούμε έτσι, αυτού του είδους των ταινιών, της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, ας το πούμε έτσι, γιατί δεν είναι συνυφασμένη με τη Φίνος Φιλμ, έτσι, σε κάθε περίπτωση, πρώτα πέρα και πάνω απ' όλα. Εσύ περισσότερο, όλοι έχουμε δει ελληνικές ταινίες. Εντάξει, δεν είμαι και ειδικός, δεν είμαι, αλλά τέλος πάντων. Όχι, ειδικός, ξέρεις. Εντάξει, ειδικές ήταν οι γιαγιάδες μας και οι μαμάδες μας και κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι έχουν δει όντως πολύ, πολύ ελληνική ταινία και έχουμε δει, και μπράβο τους που το έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι τώρα από το μυαλό σου. Ναι. Ωραία, από Φίνος Φιλμ, ποιες είναι πραγματικά οι τρεις ταινίες που πιστεύεις τους έχουν στιγματίσει, όχι επειδή τις έχεις δει περισσότερες φορές από τις υπόλοιπες, αλλά επειδή πραγματικά από την πρώτη φορά που τις είδες κάτι σου είπαν. Είτε γιατί δεν ξέρω, άκουσε μια μουσική που ήταν δραματική, είτε γιατί ήταν, ξέρω εγώ, το σενάριο πολύ ωραίο, είτε για κάποιον άλλο λόγο που δεν θυμάσαι. Ποιες θα θεωρούσες, ας πούμε, τις κορυφαίες? Με συγχωρείτε. Τώρα αυτό μου βάζει δύσκολο. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Το ξέρω. Και δεν θυμάμαι αν είναι. Λογικά Φίνος είναι όλες, βέβαια. Δεν ξέρω. Πες μου και θα σου πω. Σίγουρα το Τζένι Τζένι. Γκόρτζος κλπ. Σίγουρα. Και εξήγησέ μου και γιατί. Γιατί ήταν, ρε παιδί μου, καταρχάς, ξέρεις, ένα ρεσιτάλ ερμηνείας του Παπαγιανόπουλου, στον οποίο έχω τρομερή αδυναμία, στον Παπαγιανόπουλο. Και γκυζιώτης ήταν ο Παπαγιανόπουλος, και ένας εξαιρετικός, ξέρεις, ένας εξαιρετικός ηθοποιός β' ρόλων. Δηλαδή όχι πρωταγωνιστής, τέλος πάντων. Σου έχω πει, θυμάμαι ακόμα το χτύπημα στην Ελευθεροτυπία, είναι 1984, δεν με απατάει η μνήμη μου, το οποίο γράφει στο πρωτοσέλιδο Ελευθεροτυπίας σε χτύπημα ότι χθες πέθανε μόνος του στο σπίτι του στον Γκίζιο ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Το θυμάμαι ακόμα. Δυστυχώς ήταν οι εποχές εκείνες στις οποίες υπήρχε και φωτογραφία του νεκρού σε πρωτοσέλιδο. Δηλαδή ήταν εκείνες οι εποχές που επιτρεπόταν να βάλεις, ας πούμε, μια φωτογραφία που εμένα ακόμα με στοιχιώνει από ό,τι την είχα δει σε εφημερίδα στην Ελευθεροτυπία μικρός. Ήταν η φωτογραφία του νεκρού Τσουτσουβί. Ναι, βέβαια. Που επίσης φωτογραφίες του Γκίζη κάτω από το σπίτι μου ήταν με τους αστυνομικούς στην πυροβολισμή. Την έχω μπροστά στα μάτια. Αυτό σου λέω. Επειδή είμαστε τρυφερή ηλικία και βλέπεις έναν πεθαμένο άνθρωπο με τα μάτια, ξέρεις, όπως έχουν μείνει την ώρα που πεθαίνει, και τη φωτογραφία του να είναι πρωτοσέλιδο, ας πούμε, σε εφημερίδες. Γιατί, ξέρω εγώ. Γιατί μήπως αναγνωρίσει κάποιος και, ξέρω εγώ, δείξει του συνεργάτη. Δεν ξέρω το γιατί γινόταν αυτό. Αν ήταν ένα θέμα απλά, ας πούμε, εξυπηρετούσε κάποιο σκοπό ή απλά θέλαμε να παρουσιάσουμε τον νεκρό στο πρωτοσέλιδο. πολύ άσχημο ωστόσο. Δηλαδή, αν τα πράγματα πραγματικά άλλαξαν προς το καλύτερο, ήταν όταν απαγορεύτηκαν αυτού του είδους οι φωτογραφίες στα εξώφυλλα των εφημερίδων ή οπουδήποτε. Να βάζει ένα νεκρό άνθρωπο δηλαδή. Mm-hmm. Ένα νεκρό άνθρωπο. Ναι, ρε, φρίκι, φρίκι. Λοιπόν, Τζένι, Σπέτσες, Μαντάς, ναι, Κόρτσος, ναι. Όλα αυτά. Σε έχει στιγματίσει. Και λοιπόν, τρομερή αδυναμία και στην Καρέζη, βέβαια. Έτσι, δηλαδή. Mm-hmm. Σίγουρα της Κακομήρας με Χατζηχρήστο. Της Κακομήρας. Μπακαλόγατος, ας πούμε. Νομίζω της Κακομήρας λέγεται η ταινία. Που κάνει το Ζήκο, τέλος πάντων. Ναι. Ως μπακαλόγατο. Ναι, νομίζω ότι είναι λέγεται της Κακομήρας, αν δεν κάνω λάθος. Το έχουμε ως μπακαλόγατος. Νομίζω η κανονική της ονομασία ήταν της Κακομήρας. Δεν θυμάμαι αν είναι φίνος φιλμ αυτή. Κι εγώ δεν θυμάμαι, ναι. Συγγνώμη κιόλας. Θα το δούμε. Όχι, είναι Κατσουρίδη. Κατσουρίδη, εντάξει. Γι' αυτό σου λέω, δεν. Είναι Κατσουρίδης, ναι. Είναι όντως της Κακομήρας, γνωστή ως μπακαλόγατος. Ναι. Οκ, σε έχει στιγματίσει παρόλα αυτά, ναι. Ηλία στο 16ο οπωσδήποτε. Ξανά, δεύτερος Χατζηχρήστος. Ναι, βέβαια, γιατί είναι με το Βέγκο η σκηνή στο τμήμα, είναι, ξέρεις, είναι masterpiece του ελληνικού κινηματογράφου. Mm-hmm. Μας δηλαδή όλο και όλοι οι διάλογοι, τα Χαστούγια κτλ. Είναι. Εντάξει, έχουμε ξαναπεί τα Χαστούγια, ήταν και ο λόγος που δεν ξαναμίλησαν ποτέ μετά ο Χατζηχρήστος με το Βέγκο. Γιατί δεν είχαν ενημερώσει το Βέγκο, θα φάει κανονικά Χαστούγια. Αυτή είναι φίνος φιλμ, ναι, ο Ηλίας 16ο. Δεσποινής διευθυντής. Επίσης Καρέζη, επίσης Παπαγιανόπουλος και Θεά Αρώνη ως Πάστα Φλόρα. Θεά. Εντάξει. Θεά μοναδική. Υπέρ Παπαγιανόπουλος επίσης. Ναι, Αλεξανδράκης. Αλεξανδράκης, Δημήτρης Νικολαίδης, Μπογιατζής, Καράς. Υπάρχει μια Καταρίνα Γόγου. Βεβαίως, ναι. Υπάρχει μια σκηνή την οποία δεν θα ξεχάσω. Είναι η σκηνή που ο Αλεξανδράκης τον παίρνει τηλέφωνο για να πάει, ναι, και πιάνει το γατί, σκουπίζει το λουστρίνι του, φυλάει το γατί και το αφήνει κάτω. Το οποίο φαντάζομαι πάει σενάριο αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι εκείνη τη στιγμή ξεπέρναγε το γατί, παίρνει το γατί, σκουπίζει το παπούτσι, φυλάει το γατί και το αφήνει κάτω. Είναι τόσο σουρεαλιστικό που είναι αστείο, ξέρεις. Είναι αστείο, τίποτα άλλο. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Και πολλές άλλες. Αυτές μου έρχονται πρόχειρα γιατί είναι που τις αγαπώ, δηλαδή που αν τις πετύχω. Θα κάτσω να τις δω. Δηλαδή, άμα κάνω ζάπινγκ και τις πετύχω, θα κάτσω. Γιατί ξέρω ότι θα. Ξέρεις, τις έχω 150 φορές, θα διασκεδάσω άμα τις δω ακόμα μία. Ναι. Ας πούμε, δεν με διασκεδάζουν καθόλου ταινίες με την Κουγιουκλάκη, να σου το πω έτσι. Δεν με διασκεδάζουν. Καταλαβαίνω τη χρησιμότητά τους. Ναι. Καταλαβαίνω το σουξέ τους. Mm-hmm. Αλλά αστέρο δεν κάθεσαι να δεις. Όχι μόνο αυτή, ούτε Χτυποκάρδια, ούτε όλες αυτές τις ταινίες τέλος πάντων. Ναι. Δεν ξέρεις, είναι κάτι το οποίο δεν ήμουν ποτέ φαν της Βουγιουκλάκη. Mm. Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμος τότε έβλεπε Βουγιουκλάκη, ήταν εθνική στάρ. Το αντιλαμβάνομαι. Mm-hmm. Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν, ξέρεις, μια. Ένα στέλνο. Όχι, προσπαθώ να βρω τις κατάλληλες λέξεις. Οι κατάλληλες λέξεις είναι ότι ήταν μια. Ή μια τάλαντη. Δεν θα πω μια τάλαντη. Θα πω ότι κόπιαρε έναν συγκεκριμένο. Ξέρεις, μια συγκεκριμένη αυτή υποκριτική μανιέρα. Ναι, και την πήγε σε όλες τις ταινίες. Ναι, κόπιαρε αλλά γκρέκα αυτό που βλέπανε από τη Μέριλιν στην Αμερική, τη Ξανθιά, που παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Σωστά. Και κάνει συγκεκριμένες, ας πούμε, ακραίες και υπερβολικές εκφράσεις, γουρλώματα ματιού κτλ. Το έφερε στα ελληνικά. Πούλησε αυτό το πράγμα πάρα πολύ και μετά το καθιέρωσε και το έκανε μια μανιέρα. Το πούλησε πολύ και το κλείδωσε και πάρα πολύ. Ναι. Θέλω να σου πω, έχω μάθει από το αγαπημένο μου κορίτσι, δίμονα των ελληνικών ταινιών, ότι έκανε διάφορα πράγματα, όπως ας πούμε ότι έβαζε όρους από ένα σημείο και μετά να μην έχει δίπλα τη συμπρωταγωνίστρια, ναι, Ξανθιές και τέτοια. Δηλαδή το είχε κλείσει, το είχε φτιάξει πολύ καλά, το είχε περιχαρακώσει. Ναι, παιδιά, μια τρελή οικογένεια, ναι, δεν έχει σημασία σε αυτά που παίζει η Αρώνη. Ναι. Ένας φίλος μου έχει πει μια κουβέντα, δεν θα πω πολύ σωστή, θα πω μια κουβέντα όμως που δίνει τροφή για σκέψη, ότι το μεγαλύτερο κακό που έκανε η Βουγιουκλάκη ήταν ότι κάνοντας επιτυχία με αυτόν τον τρόπο, με αυτούς τους ρόλους, επηρέασε πάρα πολύ μια ολόκληρη, ας πούμε, σχολή ηθοποιία στην Ελλάδα, όπου όλες νόμιζαν ότι για να κάνουν καριέρα πρέπει να παίζουν κάπως έτσι. Ναι. Όχι ευτυχώς την Καρέζη. Πολλές ακόμα ηθοποιούς όμως οι οποίοι κατέφυγαν σε αυτόν τον τρόπο. Δεν θα μπορούσε γιατί ήταν συγχρονίτης. Δηλαδή ήταν άλλο πράγμα. Που κατέφυγαν σε αυτόν τον τρόπο παίξηματος, διότι είδαν ότι αυτό είχε επιτυχία, αυτό έκανε γκέλ στο ελληνικό κοινό και γέμιζε τους κινηματογράφους. Mm-hmm. Και πίστεψαν ότι αυτός είναι, ξέρεις, ο υποχρεωτικός δρόμος πρέπει να ακολουθήσουν. ότι έκανε κακό στο πώς συνεχίστηκε το σινεμά για αρκετά χρόνια, mm-hmm. έχοντας ως πρότυπο τις ερμηνείες της Αλίκης. Mm-hmm. Η οποία βέβαια αναγνωρίζουμε ότι ήταν στα ρούμπα, ότι πουλάγε, ότι γέμιζε τα σινεμά, ότι η ίδια και οι υπόλοιποι γύρω της, ας πούμε, είχαν μια τρομερή χρυσόσκονη. Όλα αυτά τα πράγματα τα αναγνωρίζουμε. Εγώ δεν λέω ότι είναι ατάλλαντο ή μη ατάλλαντο. Λέω ότι mm-hmm. επέλεξε ένα δρόμο ευκολίας, ας πούμε, στον κινηματογράφο. Αυτό λέω μόνο. Εγώ πιστεύω ότι αν το έψαχνε θα μπορούσε να κάνει πολύ ωραιότερα πράγματα. Επέλεξε το πιο εύκολο. Αυτό και το πήγε, μέχρι τέλους. Και το πήγε ακριβώς, το ξεζούμπησε. Το πήγε σερί. Ναι. Αυτό έκανε. Δεν ξέρω, εγώ συγγνώμη αν. Όχι, αυτό δεν. Τις ταινίες που ξεσπιστώ μου άρεσαν λίγο δραματικές και κατά πιο μονοθεματικές ταινίες. Όχι ταινίες μπλεξιμάτων, ξέρεις, μικρών κομιδιλίων και τέτοια. Αλλά ταινίες που ήταν πιο δυνατές. Στεφανία, ας πούμε. Μια ταινία. Ξέρεις, πάρτι, τα κίτρινα γάντια, πάμε πάρτι. Ο Αστραπόγιανος, πάμε πάρτι, έτσι, τέτοιου τύπου, δηλαδή λίγο πιο επικές, λίγο πιο δυνατές, να το πούμε ταινίες. Εντάξει, η εποχή έβγαλε και τρομερούς πρωταγωνιστές. Έβγαλα πολλά, ρε παιδί μου, έβγαλε καλά πράγματα, έβγαλε, ξέρεις, μέτρια πράγματα, έβγαλε εύπεπτα πράγματα, έβγαλε ηθοποιάρες. Έβγαλε ηθοποιάρες, εγώ αυτό λέω τώρα. Εντάξει, κακά τα ψέματα, μπορούμε να είμαστε μια χώρα με παράδοσους ηθοποιούς στο θέατρο και όλα ωραία και καλά, αλλά κρατώντας το κομμάτι κινηματογράφος, δηλαδή και ταινίες, είναι κομική η σύγκριση του πώς έπαιζαν, υποκρίνονταν, υποδίονταν τους ρόλους τους οι ηθοποιοί της εποχής εκείνης με οτιδήποτε έχει ακολουθήσει. Νομίζει, δηλαδή. Καλά, υπήρχαν και καρικατούρες τότε. Ναι, βέβαια και υπήρχαν. Έτσι, υπήρχαν ηθοποιοί οι οποίοι παίζανε συγκεκριμένα πράγματα με συγκεκριμένο τρόπο, γιατί αυτό πουλάγε τότε. Δεν είναι εξής ότι όλοι ήταν πια οσκαρικού επίπεδου. Ναι. Υπήρχαν τα πάντα. Ναι. Αλλά υπήρχε, ξέρεις, υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα μεράκι. Από αυτό που δεν έχουν οι ξένοι. Υπήρχε ένα μεράκι τότε στις ταινίες. Κι αν υπήρχε. Μεράκι. Αν υπήρχε, έγινε δουλίτσα. Τέλος πάντων. Μπράβο στη Φινοσφίλμ, από εκεί που ξεκινήσαμε για να ξαναγυρίσουμε, και σε όλους τους υπέροχους πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριας της γενικώς. Α, τους βλέπω, ξέρεις. Τι λες? Από το Μαρούσι το μήνυμα. Ναι, από το Μαρούσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία, γιατί είναι. Από πέρυσι. Α, το έχει από πέρσι, είναι δεύτερη χρονιά φέτος. Δεν ξέρω για φέτος. Έχει πάλι. Ωραία, παιδιά. Λέω τώρα αυτή η ιστορία, λέω χάρη ότι ξεκίνησε από τη φανέλα του Μαρούσι. Το Φίνο. Ναι, πέρυσι το θυμάμαι σίγουρα. Μάλιστα. Μπράβο. Εντάξει, με ένα χρόνο καθυστέρηση το πήραμε χαμπάρι κι εμείς, αλλά μας έδωσε να πρέπει να κάνουμε μια ωραία κουβέντα για τις ελληνικές ταινίες. Μια σύντομη κουβέντα. Έτσι. Και στο λέει ένα φίλο του Βουλγαρία, έχει περάσει μια γενιά γυναικών, όχι απλά ηθοποιών. Είναι πολύ πιθανό να συνέβη αυτό, γιατί ήταν τόσο μεγάλο, ας πούμε, icon. Και fashion icon και οτιδήποτε άλλο, που ναι, επηρέασε και στα χτενίσματα και στα ντυσίματα, και φοβάμαι και στη συμπεριφορά και στις γκριμάτσες και στις μούτες και στα γουρλωμένα μάτια, ναι, και στη γατούλα και στον αζιάρικο και όλα αυτά τα πράγματα. Πολύ. Πιθανότατα μια τόσο μεγάλη στάρ της εποχής προσπαθούσαν όλες να την κοπιάρουν. Ναι. Δηλαδή, κομμωτήριο κάναν, θέλαν το μαρί της Αλίκης. Ναι, και γιατί βάζοντάς το πάντα κάτι στην εποχή του και προσπαθώντας να το κρίνουμε με βάση τα πρότυπα της εποχής και το τι υπήρχε στην εποχή. Δεν είναι ότι τώρα συζητάμε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη ως μία ταινία ανάμεσα, ξέρω εγώ, σε χίλιες ταινίες που παίζονταν. Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη τελεία. Ναι. Εκείνα τα χρόνια. Ναι. Τελεία. Δηλαδή η ταινία που θα έβγαινε με πρωταγωνιστή την Αλίκη Βουγιουκλάκη μπορεί να ήταν και το θέμα του μήνα. Όχι μόνο αυτό. Και η ζωή της, παιδί μου, η σχέση με τον Μιχαήλ είναι αυτό που λέμε σήμερα, ξέρω εγώ, Μπεν Αφλεκ, Τζένιφερ Λόπες. Είναι Μπραντ Πιτ, Ατζελίνα Τζολί. Είναι τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή έχει μέσα τα πάντα. Έχει έρωτα, έχει καψούρα, έχει επεισόδια, έχει τα πάντα, ό,τι πάει φανταστείς. Έχει το πάθος σε όλη του την μεγαλοπρέπεια και σε όλη τη μικροπρέπεια σε κάποιες στιγμές, με όλα αυτά που γινόντουσαν ανάμεσά τους και τις ζήλιες του Παπαμιχαήλ. Έχει τα πάντα, δηλαδή ήτανε το ζευγάρι της, για τις δεκαετίες εκείνες. Με δεκαετία 60, δεν ξέρω πότε, ημερομηνία ακριβώς θυμάμαι. Δεν ήταν πολύ μακριά. Το Τόλις Λάσκαρη, πρέπει να πούμε. Ήταν πολύ μακριά. Εντάξει, όχι, δεν ήταν. Πολύ μακριά. Δεν ήταν. Ότι ήταν στο θρόνο του Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλ δεν το συζητάμε. Αλλά δεν ήταν πολύ μακριά. Αν το έχει τύχει να το Παπαμιχαήλ στο θέατρο και απογοητεύτηκα εκτρά, πρέπει να πω. Εκτρά. Όμως, συγγνώμη και εγώ. Δεν ξέρω κιόλας, δηλαδή. Αλλά η γνώμη μας είναι. Μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι ήταν. Στο θέατρο, έτσι. Τη γνώμη μας λέμε αυτή τη στιγμή. Δεν βγάζουμε. Ωραία κουβέντα, μπορούμε να συνεχίσουμε. Προλαβαίνουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πάμε. Πού είναι το δελτίο, ρε σκιτζίδες που λέτε, παιδιά, αφού ήταν συνδεδεμένο με το debate. Με το debate ήταν συνδεδεμένο το ραδιόφωνο του Sky. Δεν είχαν εκείνοι, δεν φταίμε εμείς, δεν είμαστε εμείς σκιτζίδες. Εμείς και είχαμε όλη την καλή διάθεση να ακούσουμε δελτίο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο έξω σκιτζής. Εντάξει, σοβαρά τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι απίθανη. Διάφορα ενδιαφέροντα μηνύματα. Ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα πάμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας έρχονται ως εμάς μπαίνοντας στο sportfm.gr, κλικάροντας στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player, μαζί του μια φόρμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε, και από εκεί και πέρα fightclub2.0 για να μας βρείτε σε facebook και youtube, το ίδιο στην αναζήτηση του google play store ή του app store για να βρείτε και να κατεβάσετε το δωρεάν το application της εκπομπής fightclub2001, όλο μαζί ως μια λέξη να μας βρείτε στο instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. TikTok δεν είχαμε και δεν κάνουμε γιατί σήμερα λέει του κόψανε τη μουσική. Αλήθεια. Κόψανε λέει τη μουσική στο TikTok, τη μουσική, το live streaming, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Δεν δεχόμαστε εμείς αυτό. Ναι, εμείς δεν μπαίνουμε στο TikTok. Τέτοιες πράξεις, κομματικές πράξεις μας βρίσκουν αντίθετες. Μας βρίσκουν, και Κώστα, όχι μόνο αυτό, να σου πω και κάτι ακόμα. Θα μας βρίσκουν πάντα απέναντι. Να σου πω κάτι, Γιάννη, ήμουν έτοιμος να κάνω TikTok και τώρα δεν κάνω. Κι εγώ. Και ήμασταν να κάνουμε. Ρε, Γιάννα, μαζί. Δεν κάνουμε. Είχαμε πει θα ανοίξουμε 3 TikTok. Ναι. 3 TikTok. Ναι, 4 θα ανοίγαμε. Ένα ο καθένα. Γιατί 4? Ένα τη εκπομπή. Ναι. Ένα του Γιάνναρου. Ναι, ένα του Κώστα. Ναι. Ναι. Και ένα κοινό Γιάννης Κώστας. Μπράβο. Λοιπόν, 4 θα. Αλλά όχι. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Resistance. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Θα μας βρίσκετε απέναντι. Έτσι. Απέναντι σε όλα αυτά. Έτσι. Μέχρι να γίνετε ανθρώποι και να το έχετε το TikTok ανοιχτό, προσιτό σε όλους, για όλους, με τις μουσικές του, με τα streaming του, με τα όλα του, δεν κάνουμε. Έτσι. Όχι, δεν ακούσαμε Λάμπη Ρόγα μετά τη διακοπή των 10.30, για να τα λέμε αυτά, ούτε τον Πιτσιρίκο από Κωνσταρούκουνα, να τα αφήσετε αυτά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι ακούσαμε. Ακούσαμε Γλυκερία, ό,τι και να γίνει, θυμίσου θα είμαι η ζωή στη ζωή σου. Εντάξει, αν δεν θέλετε να ακούτε πιο καλά, να μας ρωτάτε, να σας τα λέμε. Αλλά το ερώτημα. Ό,τι για να γίνει, θυμίσου ήρθα και θα μείνω μαζί σου. Να αφιερώσουμε όπως αφιερώνουμε κάθε μέρα. Έναν στίχο από το τραγούδι των 10.30. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι κάποιος, ακούγοντας τους Bronsky Beat, σκέφτηκε, α, παίζει το Small Town Boy, για να γράψω πόσο μεγάλη μουσική απάτη είναι ο Dan Harrow. Και συνεχίζει, λέει, και γιατί να μην γράψουμε μετά και ο Bon Jovi. Ήθελε να φλεξάρει ότι ξέρει τον Dan Harrow. Νομίζω αυτό ήταν καθαρή περίπτωση φλεξαρίσματος. Ναι. Ότι όλοι ξέρουν, ξέρω εγώ, Bronsky Beat και μετά Communals και δεν ξέρω εγώ τι άλλο κτλ. Αλλά εγώ θα σας τη δείξω τώρα. Θα σας τη δείξω με το όνομα. Ναι. Εντάξει. Παίζετε. Παίζετε σε επίπεδο Den Harrow ή δεν παίζετε? Απ' του Harrow τα δόντια γλιτώσαμε τον αυτό. Το ξεκίνησε ο φίλος αυτός. Θέλω να σε αποθεώσω όπως η τσαβαλιά το Σεφερλί αυτή τη στιγμή. Δεν θα το κάνω. Με ποιο τρόπο δηλαδή? Τι εννοείς? Εσύ τι εννοείς? Πώς το κάνει η τσαβαλιά στον. Δεν άκουσε τσαβαλιά. Όχι, δεν άκουσε. Γιάννη μου, εσύ. Έχω αφήσει τη σκητάλη της ψυχαγωγίας και του lifestyle σε σένα. Την έχω παραδώσει. Βαρύ το φορτίο. Τι να κάνω. Δεν μπορώ. Το πρωί ετοιμάζω τα βίντεο μου. Έχω δουλειά. Δεν μπορώ να τα βλέπω. Πολύ βαρύ. Τα οποία βίντεο δεν έχουν σχέση με αυτά τα πράγματα ποτέ. Δυστυχώς όχι. Είναι ειδήσεις κυρίως από όλο τον κόσμο. Δεν είναι από την ελληνική showbiz. Δεν καταπιάνομαι εγώ με αυτά. Δυστυχώς. Το λέω, δυστυχώς. Ναι, έχω παρακαλέσει, έχω φιλήσει κατορριμμένες ποδιές. Δεν με αφήνουν. Γιατί δεν θέλουν να ποντάνουν στη δύναμή σου. Δεν με αφήνουν, δεν ξέρω γιατί. Δεν με αφήνουν. Φοβούνται. Τι έγινε, μου τίποτα. Είχαμε μία αποθέωση, ένα τσαβαλιά με μικρόφωνο κανονικά στο Μάρκο. Πού έγινε αυτό? Στο Δελφινάριο, ας πούμε. Νομίζω, ναι. Δεν το έχω δει. Έχω διαβάσει τα ρεπορτάζ, έτσι. Λοιπόν. Καλά, δεν είπαμε ότι είναι και εκεί. Ναι, όχι, δηλαδή εκεί, όχι, εκεί δεν θα μπορούσα να είμαι, είναι η αλήθεια. Ναι, δεν θα βρει συστήριο εννοείς. Ναι, προφανώς. Όχι, δεν θα μπορούσα από την άποψη. Ναι. Λοιπόν, και με μικρόφωνο, μπροστά και του είπε: εγώ για σένα, αγόρι μου, θυμάσαι που κάποτε ήμασταν με ένα μωρό στην αγκαλιά και 600.000 ευρώ χρέος. Και ήρθαμε εδώ όμως και τα χτίσαμε ένα-ένα και τα. Αυτό θέλω να πω. Τέτοια αποθέωση θέλω να σου κάνω. Τέτοια ακριβώς αποθέωση ήθελα να σου κάνω. Μπράβο, Σαγός. Πάντα αγαπημένοι, πάντα πετυχημένοι. Μπράβο. Να γεμίζουν τα θέατρα, να περνάει ο κόσμος καλά, μια χαρά. Mm-hmm. Και μπορούμε όλοι οι υπόλοιποι που όταν δεν μας αρέσει κάτι να το λέμε. Αλλά να έχουν πάντα δουλειά και να διασκεδάζει ο κόσμος. Και να είναι πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Εννοείται. Και παρακαλώ να μην έχουμε. Δεν ξέρω τι για το χρέος. Εγώ δεν θέλω να έχουμε μπεφάπ όπως αυτά μεταξύ του κυρίου Σεφερλή και του κυρίου Λιάγκα. Δεν θέλω να έχουμε τέτοια πράγματα γιατί δεν είναι ωραία. Ειδικά σήμερα, μια πολύ δύσκολη μέρα για τον Γιώργο Λιάγκα. Έτσι πρέπει να το κάνει και το σπίτι του. Α, ναι, αυτό το διάβασα. Πάνω από το σπίτι του. Ναι, το μισό του σπίτι. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, από μια ασφάλεια η οποία πήρε φωτιά και έγινε ένας χαμός. Θέλω λιγάκι να ερεμήσουμε. Ναι. Θέλω να πέσουν οι τόνοι. Έτσι, να ερεμήσουν τα πνεύματα. Πώς έλεγε η κλασική διαφήμιση με τον Χριστό και την Coca-Cola, να είστε μουνιασμένοι, να είστε αγαπημένοι κτλ. Αυτό θέλω και να προχωρήσουμε. Και να λείπουν τα μηνύματα, παρακαλώ, τα κουρδιστικά μηνύματα. Εδώ σε εμάς τους δύο τουλάχιστον, σε άλλους μπορεί να τους στέλνετε και να πιάνει. Τα κουρδιστικά μηνύματα τύπου, αν δεν έχετε δει φυλακές ανηλίκων, δεν έχετε δει ελληνικό σύνταγμα. Ναι, ναι. Σε εμάς. Ναι. Σε τα μας. Ακούστηκες, φίλε, πάμε στην επόμενη. Σε τα μας. Ναι. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, τίποτα παραπέρα. Τα αφήνουμε όλα. Σε εμάς που έχουμε πλέξει κασκόλ με το μουστάκι του Μάνες. Σε εμάς το λες. Δηλαδή, πραγματικά. Έχουμε πλέξει κασκόλ με το μουστάκι του Μάνες. Πέστασε σε κανέναν άλλον. Πραγματικά. Εντάξει. Αυτό που λέμε. Τι κοιτάει, τι γράφει ο κύριος. Μην πάμε και παραπέρα. Ας μην πάμε και παραπέρα. Αχ, χάσαμε και το Θεό. Έχουμε χάσει και το Θεό χρόνια. Δυστυχώς. Το δυσφυλίδι εννοώ. Εντάξει, είναι στενάχωρα πράγματα όμως αυτά. Είναι στενάχωρα. Δεν είναι. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ναι, έχουμε κάποια παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχετε δίκιο. Είναι στο ημίχρονο αγώνες για το. Πώς έλεγε ο Νίκος Ζέρβας πριν. Λικάπελε, γερε, τι Καραμπάο. Τι Καραμπάο, λέει, αλλάζει 500 ονόματα, λέει, το λέει με αυτό, χορηγός, έτσι, ο κύριος Μιζήτρα. Λικάπλε το έχουμε. Λικά, τι να το λέμε, τι πάρε πει Καραμπάο. Έχει δίκιο, τι Καραμπάο τώρα. Λοιπόν, είμαστε στο ημίχρονο. Walsall Leicester 0-0, Chelsea Barrow 3-0, City Watford 2-0 και λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, Wico Aston Villa 0-0. Για την La Liga ολοκληρώθηκαν τα Σεβίλη Βαγιαδολίδη 2-1 και Βαλένθια Οσασούνα 0-0 και στο 41ο λεπτό Ρεάλ Αλαβές είναι 2-0 ήδη. Γιατί λένε ότι η Εμπαπέ σκοράρει μόνο με πέναλτι? Τι πρόβλημα έχουν με τον κύριο Κιλιάν? Γενικά έχουν προβλήματα πολλά. Τι θέματα έχουν και γιατί τώρα με το φύλακας εκεί ο άλλος της Ισπανιόλ, ποιος ήτανε? Γιατί ο άλλος πήγε και του έλεγε διάφορα και του έλεγε ο Μπαπέ. Δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε. Εντάξει, αυτό είχε πλάκα. Δηλαδή, μέχρι και ο Λούκας Βάσκες. Μέχρι και ο Λούκας Βάσκες που τον εμπλέκει, σκάσει τα γέλια. Του έλεγε ο άλλος, του έλεγε αυτό το χάσει, θα κάνεις αυτό κτλ. Στα ισπανικά όμως. Στα ισπανικά, ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Θα έχει μάθει ισπανικά ο άλλος εδώ πέρα. Πότε να έχει μάθει? Από μικρό παιδί υποστηρίζει Ρεάλ. Σου λέει να μάθω ισπανικά για μια μέρα που θα πάω στη Ρεάλ. Να μην ξέρω να μιλήσω. Okay. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο για τη Serie A Αταλάντα ακόμα 1-0. Ξαναβολής παιχνίδι από χθες αυτό. Έχουμε για το Euro Cup στον πρώτο όμιλο μέσα τρίτης περίοδου Μπανταλώνα Χάπολ Τελαβίβ 48-51 και ημίχρονο Γκραν Κανάρια Τρέντο 45-49. Έχουμε για το Κόπα Ιτάλια 45ο λεπτό Τωρίνο Έμπολη. Με συγχωρείτε, 0-1. Και έχουμε και παιχνίδι για τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, τα οποία βρίσκονται περίπου στο 56ο λεπτό. Καένα Μιάν 1-1, Μέτς Μαρτίκ 4-0, Παρί Ευκέι Γκενγκάν 1-0, Πο Λοριάν 1-0, Αζαξιό Γκρενόμπλ 1-0, Ντινκέρκ Μπαστιά 0-1, Κλερμόν Ρετστάρ 1-0, Ροντές Λαβάλ 1-0, Ανσίτρουα 1-0. Τι είναι, γιατί είναι όλα 1-0 εκτός από 2. Και τώρα που μια που λες για Γαλλία και το είδα τις προάλλες στιγμιότυπα και δάκρυσα πραγματικά. Ναι. Άντι Κάρολ στην Πορντό έσταξε δύο μπαλάκια στο προηγούμενο, αποθεώθηκε. Βέβαια, τέταρτη κατηγορία να πούμε Πορντό, έτσι. Είναι τέταρτη κατηγορία. Είναι στην τέταρτη κατηγορία. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Αλλά είναι στην τέταρτη. Αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, θα το επιβεβαιώσω. Είμαι σχεδόν σίγουρος όμως ότι βρίσκεται στην τέταρτη κατηγορία η Μπορντό. Ναι. Είναι στην τέταρτη κατηγορία. Λόγω ήταν στην δεύτερη και έφαγε διπλό υποβιβασμό λόγω χρεών και διαφόρων άλλων προβλημάτων. Εντάξει, σπουδαίος αντικάρολ πήγε Μπορντό και βάζει πλάτη όμως. Ναι. Όχι στην πατρίδα του στην 4η κατηγορία, στην ομάδα που ξεκίνησε. Πήγε στην Πορντό στην 4η κατηγορία και βάζει πλάτη, ας πούμε, και σκοράρει. Βεβαίως. Ο αγέροχος, μπράβο του. Βεβαίως, στα 35 του. Ήταν βέβαια στη Γαλλία. Ναι, ήταν. Έπαιζε στην Αμιάν, αλλά είναι στην 4η κατηγορία. Δεν μπορούσα να βρει εγώ στην δεύτερη κατηγορία. Και στην πρώτη, λέω. Και στη δεύτερη να βρει συμβόλαιο. Βέβαια, πώ δεν θα μπορούσε. Σπουδαίος. Και μακάρι να κάτσει και να πανηγυρίσει κι άνοδο. Το ότι ξεκίνησε με 2 γκολ. είναι σπουδαίο. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Τι είναι ότι γίνεται remake της Εμμανουέλα. Συγγνώμη, ένα-ένα ρε παιδιά. Ένα-ένα. Από εδώ πια είμαστε, έχουμε φτάσει σε κουμπί τοποθετήσεων. Τι είναι remake της Εμμανουέλα και γιατί να κάνεις δύο πράγματα. Ξέρω εγώ. Τι είναι πάλι αυτή η χαζομάρα τώρα. Γιατί. Τα έχουμε ξαναπεί. Γιατί έχουμε μία έλλειψη σεναρίων, ας πούμε, στο Hollywood και πηγαίνουμε και κοιτάμε τι καλό κάναμε στα 70s, στα 80s, να πάμε να βγάλουμε κάτι ακόμα, να το ξεχυλώσουμε, να βγάλουμε prequel, origins, spin-off, τέτοιο, τόνα, τάλο. Αυτό κάνουμε. Τι να γίνει τώρα. Έχουμε έλλειψη καλών σεναρίων. Και επειδή κάποια πράγματα που βγαίνουν, ξέρεις, σε remake από 80s, από τέτοια μας πάνε καλά, εμπορικά τέλος πάντων, κάποια πράγματα λειτουργούν. Κάποια λειτουργούν, σου λέει, βγάλα το Cobra Kai, βασίστηκε στο Kai, κοίτα τι ωραία που πάει, πόση σεζόν, ας πούμε, σου λέει, μια χαρά. Κάποιες ταινίες που βγάζουν, ξέρεις, εμπορικά μπορεί να πηγαίνουν καλά, φέρνουν τα λεφτά τους, κάνουμε και αυτό. Είναι γενικώς, ας πιάσουμε κάτι και αν μας κάτσει. Απλά η διαφορά ήταν, ξέρεις, ότι η Εμμανουέλα, ας πούμε, όταν βγήκε σε μια εποχή αρκετά μεγάλου πουριτανισμού, θα έλεγα εγώ, ούτως ή άλλως. Ήταν η ένοχη απόλαυση των μπαμπάδων μας. Να πάνε σινεμά να δουν τη Σίλβια Κρίστελ, ας πούμε, και να έχουν μετά, ξέρεις, ωραίες εικόνες στο κεφάλι τους γύρω στο σπίτι. Ναι. Ήταν δηλαδή για την εποχή της το να βλέπεις, ας πούμε, τις γυμνές σκηνές, ήταν κάτι που καταλαβαίνει πολύ πρωτοποριακό. Από ό,τι βλέπω εδώ, κυκλοφόρησε η ταινία 50 χρόνια μετά την original με τη Σίλβια Κρίστελ, με πολύ λιγότερο γυμνό, διότι λέει η σκηνοθέτης ότι ήθελε να προστατεύσει τη γυναικεία σεξουαλικότητα και να δημιουργήσει τότε, κάτι, γιατί κάνει την κάτι διαφορετικό πραγματικά. Γιατί κάνει την Εμμανουέλα τότε, αφού θέλει να προστατεύσει. Και μέχρι στιγμής οι κριτικές περιλαμβάνουν λέξεις όπως απογοήτευση, ξενέρωμα και από το IMDb, ας πούμε, το IMDb χαρακτήρισε την ταινία απογοητευτικά κούφια. Γιατί κάνει την Εμμανουέλα άμα θέλει να την κάνει ντυμένη. Γιατί. Δεν ξέρω. Τι να πω, ρε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν ξέρω. Μα δεν συνάδει με την εποχή. Βεβαίως δεν συνάδει με την εποχή που ζούμε. Το να κάνεις την Εμμανουέλα, το έχει ξεκάθαρο. Ναι, αλλά αν την κάνεις κάτι, τότε μην την κάνεις. Αυτό που είναι. Ναι, μην την κάνεις τότε. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Τι να πω, ρε, δεν ξέρω πραγματικά τι μυαλά κουβαλάνε, δεν ξέρω. Άξι. Ναι, ρε, είναι σαν να κάνεις το Ρόκι πυρηνικό επιστήμονα. Ναι, δηλαδή, να κάνεις το Ρόκι να μην παίζει box. Ναι, αυτό είναι. Να έχει δύο σκηνές box όλη την ταινία. Ναι. Και οι υπόλοιποι λες δεν είναι. Είναι πολύ μπρουτάλ αυτό το πράγμα. Τώρα που προάγουμε τη βία, είναι δυνατό να το βάλουμε στο χασάπικο να κουβαλάει σπάλο μπριζόλες. Αυτό να είναι. Και να έχει ευφυείς διαλόγους με τον, με τον γαμπρό του. Δεν είναι τώρα αυτό. Όχι, δεν είναι. Απ' μην το κάνεις. Κανένας λόγος. Πραγματικά κανένας λόγος. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Δεν θα τη δούμε. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Όπως επίσης δεν ξέρω αν θα δούμε τον Βινίσιους να σηκώνει τα ξυμπάλα. Ξέρουμε ότι έχει όμως την απόλυτη στήριξη του Νεϊμάρ. Έτσι, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένας καλύτερος να την κερδίσει. Το αξίζει, ότι είναι μαχητής, ότι είναι είδωλο και λες, καλώς το να. Πού ήσουν εσύ από το ποδοσφαιρικό προσκήνιο. Γύρισε για να μας πεις ότι ο Βινίσιους αξίζει τη χρυσή μπάλα. Μπράβο. Πάρα πολύ καλά. Όλο τυχαίως διάλεξε έναν Βραζιλιάνο. Ναι, από όσοι θα μπορούσαν να είναι, ξέρω εγώ, από τον Χάλαντ, ξέρω εγώ, τον Μπέλιγχαμ, τον λέω ονόματα, ξέρεις, πετά ονόματα, τον ξέρω εγώ, Ρόδρυ, όποιον θέλει να βάλει. Διάλεξε έναν Βραζιλιάνο. Προφανώς. Θέλω να σου πω μια πίτση, λέγαμε για τον Νεϊμάρ και τον Βινίσιους. Είναι πάρα πολύ δημοφιλές αυτή τη στιγμή σε Facebook και άλλες πλατφόρμες. Παίζουν reels όπου ποδοσφαιριστές καλούνται να απαντήσουν σε διλήμματα. Δεν τους έχουν εξωματιοπές και προχωράνε και όποιος μείνει συνεχίζει, του βάζουν άλλον αντίπαλο, μέχρι όποιος κερδίζει συνεχίζει τέλος με κάποιον άλλον και φτάνει σε κάποια φάση στο τέλος. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι έχω δει αρκετά, με καλύτερο πάντα αυτό του Ρωμάριο, το οποίο το έχουμε συζητήσει, το οποίο δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό. Έχω δει και εγώ τον Ρίο Φέρντιναν, τον Κριστιάνο, τον Αγουέρο, διάφορους να απαντάνε. Και κάθομαι έτσι και ψάχνω να βρω τα κοινά του στοιχεία, και τα κοινά στοιχεία, γιατί δεν αφορούν όλα τις ίδιες εποχές και δεν περιλαμβάνουν όλους τους ποδοσφαιριστές από παλιά μέχρι και σήμερα, αλλά είναι, ας πούμε, περισσότερο της τελευταίας 30ετίας, θα έλεγα, και όχι αναγκαστικά, είναι ότι δύο είναι αυτοί που ξεχωρίζουν σε αυτά τα διλήμματα. και που δεν αμφισβητείται, ρε παιδί μου, το ότι ήταν οι καλύτεροι στη θέση τους, χωρίς συζήτηση. Ο ένας είναι ο Ρονάλντο, ο Αρνά είναι ο Ρονάλντο, έτσι, το φαινόμενο εννοούμε, και ο άλλος είναι ο Μαλντίνι. Δηλαδή όπου υπάρχει Μαλντίνι σταματάει η κουβέντα από όλους και τελειώνει, και όπου μπαίνει ο Ρονάλντο μέσα στο δίλημα στη θέση του Σέντερφορ, μένει εκεί μέχρι το τέλος και δεν τον κερδίζει κανένας. Αυτό. Ωραίο. Ωραίο είναι αυτό. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Σε άλλα αθλητικά νέα, ερώτημα. Η πυγμαχία, συγγνώμη, κόβεται από Ολυμπιακό άθλημα επειδή θεωρείται ότι προάγει τη βία. Ισχύει ότι κόβεται η πυγμαχία, γιατί η πυγμαχία τουλάχιστον δεν ανήκει στην κατηγορία των μη εμπορικών αθλημάτων. Βέβαια, θα μου πει: έχουμε βάλει breakdance. Έχουμε σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε με του Ολυμπιακού αγώνες. Breakdance. Ναι. Για να πηγαίνει η κυρία από την Αυστραλία και να κάνει κατσιλαμά. Τι σημαίνει. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξαναπάρει αθλητή 0. Πήρε 0 η καημένη αυτή. Βέβαια, Παπατζού πήγε εκεί και έκανε κάτι. Εντάξει. Ξέρεις. Ναι, ότι δεν σαν τον αισθησιακό στην Πάνια έκανε. Δηλαδή έκανε κάτι γύρνα και από εδώ από εκεί και έπεφτε λίγο κάτω. Καλά, δεν κάναμε το breakdance Ολυμπιακό άθλημα στα έτη και θα το κάνουμε τώρα. Έλαντε. Δηλαδή τότε που ήταν στο φόρτε του, που βγαίναμε στις γειτονιές τότε και τα ελικόπτερα πηγαίνανε σύννεφο. Έλαντε. Και θα το κάνουμε τώρα. Μετά από 40 χρόνια. Τι να πω. Τι να πω, ρε, δηλαδή. Sorry κιόλας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Ναι, αλλά ναι, τέλος πάντων. Εντάξει. Είναι έτσι. Λοιπόν, μάθαμε σήμερα επίσης σε αθλητικά ότι η Ρώμα προσέγγισε τον Τζάβι και φάγει χυλόπιτα. Για κάποιο λόγο. Γενικώς δεν έχει ενθουσιάσει από όλους τον Τερόση. Πώς να ενθουσιάσει. Και γι' αυτό θα αλλάξει μάλλον και η κυρία Σουλούκου. Υπάρχουν γενικώς. Παρατήθηκε η κυρία Σουλούκου. Αλλά παρατήθηκε, ναι, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές απειλές. Και εντάξει, ξέρεις, είναι και χαζομάρα, ας πούμε, από πλευράς των οπαδών να βρίζουν τη Σουλούκου. Το λέω γιατί προφανώς η διοίκηση, για να μην φάει εκείνη το ανάθεμα και τη ροχάλα από τους οπαδούς, έβαλε τη Σουλούκου που σου λέει να βάλουμε τη Σουλούκου να τον διώξει. Μην κυνηγάνε εμάς. Η Σουλούκου σήμερα είναι εδώ, αύριο θα είναι κάπου αλλού, δεν είναι γέννημα θρέμα Ρωμαία. Τη ρίξαν στα σκυλιά, με λίγα λόγια. Ναι, κανονικότατα. Κανονικά, για να μπορεί η διοίκηση να λέει: παιδιά, δεν φταίμε εμείς, Σουλούκου τον έδιωξε. Και να μπορούν εκεί να συνεχίζουν τη ζωή τους, ας πούμε, στην αιώνια πόλη, χωρίς να κοιτάνε πάντα πίσω από την πλάτη τους ποιος θα τους κυνηγήσει να τους πάσει το κεφάλι. Ξεκάθαρα. Βάζουν ένα outsider να κάνει τη βρώμικη δουλειά για μένα. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Δηλαδή, εισηγήθηκε και δεν ήξερε η ιδιοκτησία της Ρώμα τι θα κάνει. Το έκανε δηλαδή ψωτι. Άμα ήταν τόσο φοβερό και τρομερό και ήταν αντίθετα, λέγανε: όχι, Λίνα μου, ο Ντερόση δεν κουνιέται από εδώ πέρα, Λίνα μου, τι είναι αυτά που λες. Προφανώς. Προφανέστατα. Της το είπαν εκείνοι, είτε συνένεσαν, είτε το ενορχίστρωσαν τώρα. Μην τρελαθούμε όταν το έκανε η Σουλούκου από μόνη της. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, έφαγαν τη χιλόπιτα από τον Τζάβε, τον οποίο προσέγγισαν και μετά πήρανε τον κύριο Ιβάν Γιούριτς. Και εκεί βρίσκεται σε αυτή τη φάση η Ρώμα. Λέγοντας Ρώμα, άσχε τώρα πάλι σε μια έτσι τέτοια συνέντευξη στην οποία ρωτούσαν τον Μουρίνιο διάφορα πράγματα και απαντούσε σε όλα με σαφήνεια. Δηλαδή έλεγε: ρε παιδιά, ποιος ήταν ο καλύτερος παίχτης που αυτό, αυτός. Σε κάθε τι ήταν συγκεκριμένος. Όταν το ρωτήσανε ποιο γήπεδο πιστεύεις ότι έχει την καλύτερη ατμόσφαιρα, είχε πει: εντάξει, έχω βρεθεί, ξέρεις, σε σπουδαία γήπεδα, στο Μπερναμπέου, στο Σαν Σίρο, στο Στάνφορντ Μπριτζ, όλα καταπληκτικά, αλλά λέει πραγματικά αυτό που έχω δώσει στο Ολύμπικο είναι. Δηλαδή λέει ότι η πίστη που δείχνουν και η αφοσίωση που δείχνουν οι οπαδοί της Ρώμας στην ομάδα τους είναι το κάτι άλλο. Και αυτό, ξέρεις, το σχετίζω και με την προηγούμενη είδηση και όλη τη φάση. Και προς τιμή του, γιατί παρόλο που έφυγε άσχημα, άγαρμπα από την ομάδα, έφυγε μεσούς τη σεζόν. Και προφανώς έχει τα παράπονά του για τον τρόπο που του φέρθηκε η διοίκηση. Τι να πει και ο Ντερόση, θα μου πεις, βέβαια. Γενικά είναι λίγο άκομψη η διοίκηση της Ρώμα στις τελευταίες απομακρύνσεις προπονητών. Έχει καλά λόγια να πει για την ομάδα και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί πήρε και αγάπη με το conference και με την επόμενη χρονιά που πήγε τελικό. Θέλω να πω. Ας πούμε. Από τη διοίκηση δεν πήρε. Εντάξει, ναι. Αλλά γλύκανε λίγο με τον καιρό, λίγο ξέρεις τώρα που πέρασε ο καιρός, ας το πούμε ότι λίγο γλύκανε φάση. Εγώ δεν έκανα breakdown. Έχεις δοκιμάσει καθόλου? Στιχαζόμαστε απλά πράγματα, ξέρεις, αυτά που πέφτεις με την πλάτη και γυρίζεις έτσι, τέτοιου είδους πράγματα, όχι από το κεφάλι κάτω. Τα κάνες, έριχνες τη δίμετρη κορμάρα σου κάτω και κάνες τέτοια. Προσπάθησα, δεν ήμουν ιδιαίτερα ευλίγιστος για τέτοια πράγματα. Ναι. Αλλά όλοι στη χαζομάρα, βλέποντας τότε τη μόδα της εποχής ή ξέρω κάνα βίντεο κλιπ που είχε, προσπαθήσαμε εκεί με τους φίλους να κάνουμε καμιά φιγούρα, ξέρεις, έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι που τα κάναν πολύ καλά, πολύ, πολύ πλαστικοί, πολύ ευλίγιστοι, υπήρχαν. Και γινόταν στο δρόμο αυτό, δηλαδή στο δρόμο η φάση ήταν όπως και σήμερα σκέιτ, όπως και τότε σκέιτ και breakdance. Ναι. Αλλά ήταν φάση λίγο, ξέρετε, τότε το breakdance μπορεί να βλέπεις και κάνα και τον blaster. Ίσως όχι και τον blaster, αλλά κάτι τέτοιο. Παίζει ένα κασετόφωνο, φορητό. Ναι, παρεμφερές να είναι δίπλα. Αλλά ναι, παιδιά, τώρα το κάναμε Ολυμπιακό άθλημα. Ναι, μπορεί να γίνουν και τα μήλα. Δεν ξέρω. Ναι. Να βγάλουμε δείγμα. Μακριά γαϊδούρα, εγώ προτείνω από όλα αυτά τα πράγματα. Θεωρώ πολύ εγκεφαλικό και ότι θα μπορούσε να φέρει πάρα πολλούς χορηγούς. Αγαλματάκια ακούνητα ενδεχομένως. Αμήλυτα γέλαστα. Εντάξει, το έκανε λίγο το Squid Game αυτό, οπότε κάπως το έχουμε. Δηλαδή σε μια παραλλαγή του άλλου. Ετοιμάζεται δεύτερος κύκλος, by the way. 26 Δεκεμβρίου βγαίνει, όχι ετοιμάζεται. Βγαίνει 26 Δεκεμβρίου. Είναι καιρός ακόμα μέχρι τότε. Εντάξει, κοντά ωστόσο. Όχι τόσο κοντά όμως. Ναι, αυτού του χρόνου όμως. Τώρα είναι δηλαδή τώρα. Ναι, τώρα. Αλλά είναι σε 3 μήνες από τώρα. Ναι, αλλά σκέψου που σου λέει το άλλο, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια, επόμενος κύκλος τώρα. Φτάσαμε. Να. Ξύπνα. Ναι. Okay. Λοιπόν, στο debate, επειδή ξέρω ότι έχετε αγωνία, έχουμε φτάσει στην πρώτη τελευταία ενότητα. Θέλω να το ξέρετε. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην πρώτη τελευταία ενότητα, η οποία είναι κλιματική κρίση, πολιτική προστασία και ενεργειακή μετάβαση. Η τελευταία ενότητα μας ενδιαφέρει, που είναι Πασόκ η επόμενη μέρα. Δηλαδή, όλες οι υπόλοιπες τις βάλαμε ουσιαστικά για να φτάσουμε στην κατηγορία νούμερο 6 που θα μιλήσουμε για το Πασόκ. Ναι. Όλα τα άλλα, οικονομίες, κλιματικές αλλαγές. Δεν έχουν και τόσο σημασία. Είναι, ρε παιδί μου, ζέσταμα για να φτάσουμε σε αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει, την ενότητα νούμερο 6, που είναι Πασόκ η επόμενη μέρα. Ναι. Που θα γίνουν πραγματικά οι πιο κέρδες τοποθετήσεις και θα ξεχωρίσουν οι άνθρωποι που πραγματικά όχι νοιάζονται, έχουν όραμα, πραγματικό όραμα για το μέλλον της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Έκτη, για να κρατήσουμε το ενδιαφέρον του κοινού, δηλαδή, άμα δεν είχαν βάλει πρώτη, θα ακούγανε όλοι, θα μετά θα λέγανε κανάλι. Σωστά. Σου λέει, κάθεσαι, περιμένεις, εκεί γίνεται η κορύφωση. Όσοι είναι η ταινία που γίνεται η κορύφωση στο τέλος, ή με ανατροπή, που αυτός που νόμιζε πεθαμένος ζει κτλ. Αυτό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, σε αυτή τη φάση είμαστε. Πάμε. Θα σας ενημερώνουμε όπως πάντα για ό,τι συμβεί, για ό,τι σημαντικό συμβεί. Προς το παρόν η ώρα είναι 11, κάτι που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε διακοπή, διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστροφή. Λέει ένας φίλος, ο Τρίσιο Κούκοτς, λέει ωραία και η Νένα, ειδικά σε εκείνη τη συναυλία που βγήκε με τις αξίριστες μασχάλες, οι μερακλείδες θα έστριψαν μουστάκι αμέσως. Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά οπωσδήποτε θα στρίφθηκε μουστάκι εκεί. Με Νένα. Με αξίριστη μασχάλα. Ναι, που λέει. Δεν θυμάμαι αυτό το. Ούτε εγώ το θυμάμαι. Ναι. Ούτε εγώ το θυμάμαι. Τι εννοείται που βρήκαμε τα breakdance στην Αθήνα δεκαετία του 80. Πλάκα κάνετε. Α, καλά. Πλάκα κάνετε, ρε. Παντού. Breakdance, παντού. Τότε γεννήθηκε, παιδιά. Ναι. Τι που τα βρήκαμε. Τι λέτε τώρα. Sorry κιόλας. Πλακιές λέμε. Α, τι έγινε, σκόραρε ο Εμπαπέ, όχι με πενάλτι. Κοίτα να δεις. Συμβαίνουν και αυτά. Α, είναι καλός ο κύριος. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά. Ο κύριος Κιλιάν τώρα. Κύριε Γιάννη, ποιο άσμα ακούω. Χριστιανά με κρατάς. Σωστό αυτό, σωστό κομμάτι, ωραίο, στατικό. Με κρατάς, εσύ με πας. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω γιατί ρωτάτε. Πραγματικά λες και δεν έχουν Σαζάμ. Δεν έχουν κάτι. Δεν έχουν Σαζάμ. Δεν έχουν Σαζάμ. Αφιερωμένα όλα. Λοιπόν, δεν συγγνώμη, κάτσε να δω αν έχουμε μπει στην έκτη ενότητα. Όχι, δεν έχουμε μπει ακόμα στην έκτη ενότητα. Άρα θα πάει μετά τις 2,5 ώρες που μας έλεγε το μεσημέρι ο κ. Κουμπαράς. Ήδη έχουμε πατήσει 11 και πόσο είναι. Αν χρειάζεται να γίνει. Κοίτα, για το σοσιαλισμό γίνει. Και Μπενχούρ, λέω εγώ. Για το σοσιαλισμό κάθε θυσία. Ναι. Εννοείται. Έντγκαρ Άλαν Κάμερ, την αγάπη μας. Και ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Τι θες, πες, ό,τι θες. Τι θες να κάνουμε. Ό,τι θες. Και αν θες ότι άλλο, πες το μας και πιο πριβέ αν είναι κάτι. Αλλά ό,τι θες. Τέλος πάντων. Δεν κάνουμε, δεν θα κάνουμε δημόσια τοποθέτηση για υποψηφιότητα προγνωστικά για το Πασόκ. Δεν θα μπούμε σε αυτό το πράγμα. Δεν θα το κάνουμε. Θα αφήσουμε την εξέλιξη της ψηφοφορίας αδιάβλητη και μακριά από εμάς αυτά τα πράγματα. Δεν θα κάνουμε προγνωστικά. Δεν είναι στοίχημα. Το θέμα είναι το καλό της παράταξης. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, οπότε θα επιστρέψουμε σε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε χειρότερα απ' όλα, τα αθλητικά δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε τα μάτς αύριο. Έχουμε μάτς την Πέμπτη. Και σήμερα θα ασχοληθούμε και με τα αυριανά και με τα μεθαυριανά. Διότι αύριο, όπως ξέρετε, έχει Γαλατάσαραη ΠΑΟΚ στις 10, μεθαύριο έχει Λιόν Ολυμπιακός επίσης στις 10, οπότε σήμερα θα τα πάρουμε. Αλλά επειδή έχουμε επιστρέψει Παρασκευές μας, σκέψου, στη διαφορετική περίπτωση δεν θα είχαμε άλλη μες τη βδομάδα. Τώρα έχουμε την Παρασκευή. Πολύ σωστά, τώρα έχουμε την Παρασκευή και όλα έχουν αλλάξει. Γιατί για τρίτη συνεχόμενη Παρασκευή θα είμαι καλεσμένος εδώ την Παρασκευή. Για τρίτη συνεχόμενη. Και βλέπουμε. Ποιος να το περίμενε. Έτσι, και βλέπουμε. Εννοείται και βλέπουμε. Ναι. Αναλόγως τα νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε. Ο κόσμος. Πάντα ο κόσμος μιλάει. Τίποτα άλλο. Λοιπόν. Πάμε με τα αυριανά. Αλκμαρ Ελφσμποργκ. Ξεκινάμε τα παιχνίδια. Είναι 2 παιχνίδια, 8 παρατέταρτο. Ξεκινάμε αυτά. Ναι. Άσος. Είναι άσος, ναι. Μπόντο Γκλίμπτ Πόρτο. Αυτό τώρα, ενώ εύκολα λες διπλό. Όχι, είναι χ. Μετά δηλαδή όχι, το ξανασκέφτεσαι και λες γιατί είπα εύκολα διπλό. Όχι. Καταλαβες. Όχι. Να μην το πεις. Να πεις χ. Θα πω χ. Manchester United Twente. Ξεκινάμε με τα παιχνίδια των 10. Ό,τι και να λέτε εσείς οι εχθροί της Manchester United θα είναι άσο το παιχνίδι. Τι λέμε εμείς οι εχθροί της Manchester United? Ότι δεν πρόκειται να κερδίσει η Manchester. Θα είναι άσος. Οκ, θα είναι άσος. Γαλατάσαραη ΠΑΟΚ. Θα ήθελα ένα χ εδώ. Όλοι θα το θέλαμε. Φοβάμαι θα είναι άσος. Έχουμε ακριβώς την ίδια σκέψη. Ναι. Για το γούρι όμως θα πάρω το χ. Ωραία, ας πούμε. Ναι, εντάξει, τι να σου πω. Για το γούρι. Για το γούρι, ας πούμε χ. Για να το. Δυναμό Κιέβου Λάτσιο. Διπλό. Άσος. Τι είπες τώρα? Κάτσε. Δεν σε έχω πιάσει. Δεν έχω πιάσει την ευκολία με την οποία το είπες. Τι ξέρεις που δεν ξέρω? Δεν μπορώ να σου πω. Όπως λέει και έτσι, θα δούμε, φίλε. Οκ. Έχεις κάποια μεγάλη πίστη που δεν μπορείς να πεις περισσότερο. Οκ, εντάξει, πάμε. Λουντογκόρετς Σλάβια Πράγας. Διπλό. Χ. Μίντιλαντ Χόφενχάιμ. Ναι. Χ. Χ. Νις Ρεάλ Σοσιεδάδ. Διπλό. Άσος. Θα μας τρελάνεις. Γιατί? Τι έχεις δει, τι ξέρεις, τι έχεις μελετήσει. Μπορώ να μου πεις, παιδί μου, οτιδήποτε. Έχω πάει στην Νίκαια και μου αρέσει πάρα πολύ η Νίκαια, ας πούμε. Έχω πάει στην Νίκαια, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που. Α, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ποιος είναι ο λόγος? Είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Που ξαφνικά, συγγνώμη, εμφανίζεται μια τέτοια πίστη στην ΙΣ. Ποιος είναι ο λόγος? Δεν πάω να το αναλύσω τώρα. Είναι μεγάλη συζήτηση που δεν πάω να την κάνω τώρα. Είναι μεγάλη. Ωραία. Να μου απαντήσεις μόνο σε κάτι. Ναι. Είναι ένας από τους λόγους ότι φέτος έχει πάει δανεικό στην ομάδα ο Γιουσουφάου Μουκοκό? Είναι ένας από τους λόγους, ναι. Βάζει την νεανική του ορμή στην υπηρεσία της ΝΙΣ. Okay. Και είναι και ένας δεύτερος λόγος, μια που κάποιος βάζει την νεανική ορμή, ότι τη γεροντική του ορμή στην ίδια ομάδα βάζει από το 2016 μέχρι και σήμερα ο 41χρονος πλέον Ντάντε. Νομίζω στην γεροντική ορμή, ότι πάλι στο Μουκοκό θα καταλήγαμε. Ότι ταυτόχρονα βάζει την νεανική και τη γεροντική. Δηλαδή την νεανική βάση πιστοποιητικού γεννήσεως και τη γεροντική βάση εμφάνισης. Εντάξει. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Μάλιστα, οκ. Πάμε παρακάτω. Άντερεχτ Φερεντσβάρος, για να κλείσουμε τα παιχνίδια της Τετάρτης. Άσος. Άσος. Πάμε στα παιχνίδια της Πέμπτης. Φενέρμπαχτσε Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Θα είναι άσος. Θέλω να σου πω εγώ εδώ. Δεν είσαι σίγουρος. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος με Μουρίνιο. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Ζει και αναπνέει αυτά τα παιχνίδια. Ό,τι και αν έγινε με τη Γαλατά και τα λοιπά που έχασε και τα σχετικά. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι καλή ομάδα όμως η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Δεν είναι καλή η Φενέρ. Τι εννοείς? Είναι καλή. Εντάξει, άσος, άσος, οκ. Μάλμε Ρέιντζερς. Άσος. Ρώμα Αθλέτικ Μπιλμπάο. Τώρα. Τώρα. Λέω ένα κοτίστιχο χ και πάμε παρακάτω. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Μαζί σου. Άγιαξ Μπεσίκτας. Άσος. Άσος, ναι. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Βικτόρια Πλζέν. Άσος. Τότεναμ Καραμπάκ. Άσος. Έλα, θα αρχίσω κανακατήλι τώρα. Εντάξει, άσος. Μπράγκα Μακάμπι Τελαβίβ. Άσος. Άσος, ναι. Λιόν Ολυμπιακός. Διαβάζω δεν είναι καλά η Λιόν. Δεν την έχω παρακολουθήσει αλήθεια. Διαβάζω δεν είναι σε καλή κατάσταση. Εγώ διαβάζω δεν είναι καλά η Λιόν και το δούμε ότι δεν είναι καλά η Λιόν πουθενά. Ναι. Δεν είναι καλά πίσω, δεν είναι καλά μπροστά, δεν έχει καλά αποτελέσματα, δεν έχει καλή εικόνα. Δεν είναι καλά και ο Ολυμπιακός βέβαια. Ακριβώς. Δεν είναι... Να το κόψουμε στο χ και να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Να το κόψουμε όχι, στο παρακαλώ, χ. Όχι, να το κόψουμε στο χ. Να το κόψουμε στο χ. Και Στεάο Βουκουρεστίου FKRFS από τη Λετωνία, να θυμίσω. Ναι. Συγκεκριμένη ομάδα. Εντάξει. Σεβασμός. Άσος με σεβασμό. Με μεγάλο σεβασμό στη Στεάουα, η οποία πλέον δεν είναι Στεάουα. Ναι. Βέβαια. Έτσι. Αλλά πλέον FCSB. Και λυπάμαι. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που την λέει FCSB στον προφορικό λόγο. Καλά, Football Club Steaua București. Δεν είναι και τίποτα, καμία φιλοσοφία. Okay. Δεν είναι ένας αλγόριθμος, ας πούμε, που χρειαζόμαστε. Ξέρεις, αυτούς που πάσαν τον κώδικα, ας πούμε, τον Ενίγμα στο δεύτερο παγκόσμιο. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι. Η Steaua είναι. Καταλαβαίνουμε. Αλλά θέλω να πω, ξέρεις, και η καρδούλα του Τζίτζι του Μπεκάλη πρέπει να πονάει τώρα. Να βλέπει την ομάδα, να μην λέει, να μην βλέπει ένα Στεάουα Μπουκαρέστα, ας πούμε, από κάτω και να πάλι πρέπει... με χρόνια με καιρός θα επανέλθει και το όνομα και η έγκλη και όλα. Εντάξει, γιατί δεν είναι. Sorry, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, είναι, πώς να πω, απρόσωπο. Ναι. Τώρα τη λες FCSB. Τελείως απρόσωπο. Δεν είναι. Είναι, πώς να πω, αντιποδοσφαιρικό, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Διαβάζουμε ότι είμαστε Goal PlayStation του. Ναι, το έχει στο site του Sport FM. Ένα πολύ ωραίο συνδυασμό με τον Μπέλιγχαμ. Του Εμπαπέ. Ναι, πολύ μάλιστα. Ωραίο. Okay. Να, καλός πρέπει να είναι αυτός ο Εμπαπέ. Σκοράρει και χωρίς πέναλτι. Καλός δείχνει. Εντάξει, θα τον δούμε. Ναι. Θα δούμε, φίλε. Ναι. Δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Ότι έχει βάλει 6 γκολ μέχρι στιγμής 8 παιχνίδια δεν λέει κάτι. Τίποτα δεν λέει. Δεν λέει κάτι, θα δούμε. Να δούμε τι θα κάνει όλη τη χρονιά, να δούμε τι έκανε. Και, εντάξει, δεν μπορώ να πούμε ότι επειδή πήρε στην προηγούμενη ομάδα του έβαλε 250-300 παιχνίδια, τι να λέει. 308 νομίζω συνολικά. Ναι, 308 παιχνίδια, 256 γκολ. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. 0 ευρωπαϊκά. Τι εννοείς 0 ευρωπαϊκά? 0 ευρωπαϊκά τρόπαια. Α, ναι. Είπαμε, πρώτο παιχνίδι του Εμπαπέ, γκολ και ευρωπαϊκό τρόπαιο του Super Cup. Το ευρωπαϊκό. Συγγνώμη, ναι, ισχύει βεβαίως. Όχι, θέλω να πω περισσότερο και από αυτό ότι δεν μπορούν αυτά να είναι κριτήριο. Όχι. Δηλαδή 256 γκολ δεν είναι κριτήριο. Όχι, δεν είναι. Έτσι για να πει αν είναι καλό ή όχι. Να κρίνει ένα ποδοσφαιριστή, θα το κρίνουμε τον ποδοσφαιριστή. Και ο Τζαφάρο Ιρισμέτοφ όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό από το Ουσμπεκιστάν είχε βάλει 3 νταλίκες γκολ. Ακριβώς. Δεν έλεγε κάτι αυτό. Ακριβώς. Και ο Εντβάλτο. Ουσμπεκιστάν με Ελλάδα, ξέρω εγώ, είναι το ίδιο με Γαλλία, με Ισπανία, δεν είναι το ίδιο. Άλλο πρωτάθλημα. Θα κρίνουμε τον κύριο Εμπαπέ τώρα που ήρθε σε μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε. Φίλε, τα κατάφερες στη Μονακό. Τα κατάφερες και στην Παρί. Έλα τώρα να σε δούμε σε μια μεγάλη ομάδα τι μπορείς να κάνεις. Τα κατάφερες, θα λέγαμε, και στην εθνική. Πήρες Μουντιάλ. Ψιλοκατάφερες. Πήρες ένα Μουντιάλ. Δεν πήρες ένα άλλο, δεν σε χάλασε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, και τέλος πάντων θα σε δούμε τώρα πραγματικά σε μια μεγάλη ομάδα τι μπορείς να κάνεις. Εντάξει, και έχει ξεκινήσει. Έχοντας να μπει στα παπούτσια του Χωσέλου. Θέλω να πω, δεν είναι εύκολο. Καθόλου. Δεν είναι εύκολο, δεν έχει να μπει στα παπούτσια του Μπεντζεμά, δεν έχει να μπει στα παπούτσια του Χωσέλου. Είναι δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο. Κάποιοι θα λέγανε αδύνατο. Εγώ λέω δύσκολο. Εγώ πάω με το μότο της εταιρείας ένδυσης Impossible is nothing. Πάω εκεί. Τι να κάνουμε τώρα. Πόσο ωραία το είπες. Έτσι. Πόσο ωραία το είπες. Με το μότο της εταιρείας ένδυσης. Ναι. Πόσο ωραία το είπες. Αν θέλετε να μας δαχώσει να τις κάνουμε διαφήμιση. Τι, έτσι θα κάνουμε. Ο οποίος κύριος Χωσέλου μας έχει αφήσει πλέον, έχει πάει στην Αλγκαράφα. Τι να την κάνουμε την Αλγκαράφα, ρε παιδιά. Εκεί πήγε και ο Νάτσο. Πήγαν στην ίδια ομάδα. Νομίζω πως ναι. Αλλά μισό λεπτό να το τσεκάρω, γιατί δεν είμαι σίγουρος. Γι' αυτό θα το επιβεβαιώσω. Όχι. Όχι, δεν έχει πάει ο Νάτσο εκεί. Εντάξει. Sorry, ο Μπραχήμ είναι εκεί, από τους γνωστούς, ας το πούμε. Και ο Ισπανοβραζιλιάνος Ροδρίγο μαζί με τον Χωσέλου, ο οποίος Χωσέλου δεν έχει κάνει ενδεχομένως και το καλύτερο ξεκίνημα, θα λέγαμε. Είναι βραδιφλεγές φυτίλι ο Χωσέλου. Δεν ξεκινάει καλά από την αρχή, αλλά όταν πάρει φωτιά δεν σταματιέται. Το λέω. Όταν, όχι αν πάρει φωτιά. Δεν είπα αν, όταν πάρει φωτιά. Ναι. Μέχρι στιγμής, εντάξει, έχει παίξει 5 παιχνίδια. Έχει σκοράρει, δεν είναι ότι δεν έχει σκοράρει. Τώρα το ότι έχει σκοράρει μία φορά, γι' αυτό δεν ευθύνεται ο Χωσέλου, ας τον τάζαν καλύτερα. Ναι. Μπορεί να έχει δημιουργήσει με τον τρόπο του όλα τα γκολ της ομάδας. Ακριβώς. Να παίρνει 3 αμυντικούς μαζί του, ας πούμε, και να πηγαίνουν οι άλλοι και να κάνουν προμενάδα μέχρι την αντίπαλη αιστεία. Πώς να γίνει. Ακριβώς. Είμαστε εκεί, τα βλέπουμε, τα έχουμε δει. Βεβαίως, δεν τα έχουμε δει. Όχι, δεν τα έχουμε δει για να ξέρουμε. Δεν τα έχουμε δει, δεν τα έχουμε δει. Αλλά είναι δεδομένο ότι εάν κάποιο δεν ευθύνεται για το ένα του γκολ, ότι είναι ο ίδιος. Ναι, αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Και αυτό το ξέρει καλύτερα από να θυμίσει ο προπονητής του που είναι ο Πέδρο Μαρτίνς. Έτσι. Μην ξεχάσουμε, προπονητής του είναι ο Πέδρο Μαρτίνς. Δηλαδή, και αν δεν μπορέσει ο Πέδρο Μαρτίνς να βγάλει τον καλύτερο αυτό του Χωσέλου, συγγνώμη, δεν θα μπορέσει και κανένας. Εντάξει, για να τα λέμε αυτά. Εντάξει, τι αστείο, έτσι. Τόσο καλοί προπονητές έχουν περάσει από την Ευρώπη του Τάδε, λέει το Μαρτίνς έτσι. Και έχουν πάει κάτω στη Σαουδική Αραβία. Και τι κάνουν, δηλαδή πραγματικά. Βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Ναι, ρε, βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω. Με τον ίδιο τρόπο με βέβαια θα ασχολούνται. Δηλαδή με τη δουλειά ασχολούνται όλη τη μέρα, αλλά πραγματικά με τι ασχολούνται. Δηλαδή με τι ασχολούνται. Με τις επενδύσεις που θα κάνουν με τα πάρα πολλά λεφτά που βγάζουν. Δεν υπάρχει τίποτα. Δίκιο έχεις. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να μπορείς μέσα σε λίγα χρόνια να βγάζεις πάρα πολλά λεφτά. Ειδικά όταν έχεις μπροστά σου πάρα πολλά ακόμα χρόνια να γυρίσεις πίσω και να πας να προπονήσεις και άλλου τύπου ομάδες. Τίποτα κακό στο να βγάζεις πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Καμιά φορά βλέπω και σκέφτομαι τι κάνουν, ποιοι είναι η ζωή τους, αλλά αυτό που λες, ναι, μπορεί να είναι κάτι που μπορεί να σε. Να σου ηρεμήσει την ψυχούλα σου και να σε πάει μέχρι το τέλος του συμβολέου σου και να λες ότι εντάξει. Αν γκρινιάζει και η κυρά και τα παιδιά, τους λέει: παιδιά, κοιτάξτε πόσα λεφτά μας δίνουν αυτοί οι καλοί άνθρωποι εδώ πέρα. Ναι. Γι' αυτό βγάλετε το σκασμουλίνο. Εντάξει. Και κοίτα πόσα χρόνια από τη ζωή μας χάνουμε, βέβαια, είναι η ανταπάντηση. Γιατί χάνουμε, ρε, εσύ. Τι χάνεις, τι χρόνια χάνεις εκεί πέρα. Χάνω χρόνια από τη ζωή μου. Θα μπορούσα και να ζω κανονικά σαν άνθρωπος. Από το να ζω σε ένα μέρος. Άσχημα ζουν εκεί. Μέσα στην κλειδί ζουνε. Μέσα στην πολυτέλεια ζουνε. Ναι, το θέμα ζουνε μέσα. Το μέσα είναι νομίζω το θέμα. Παίρνεις το αεροπλάνο και πηγαίνεις στην πατρίδα σου μια βόλτα, πηγαίνεις, κάνεις διακοπή. Μια χαρά περνάς. Τα σχολεία με τη γλώσσα της αρεσκίας σου υπάρχουν εκεί πέρα. Και τα ισπανόφωνα και τα αγγλόφωνα και ό,τι θες. Καλύτερες εγκαταστάσεις, τα σπίτια, μετακινήσεις, αυτά. Τι θες. Μια χαρά είναι όλα. Δεν καταλαβαίνω. Τα λέω όλα αυτά. Μπας και ακούει κανένας άνθρωπος που μας ακούει. Γιατί βλέπετε, εμείς εδώ είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Δεν τίθεται θέμα. Εμείς βλέπετε μόνο τα καλύτερα λόγια έχουμε να πούμε. Αλλήμονο. Θα πω ότι εκρηκτικούς. Παρότι οι δημοσιογράφοι στη Σαουδική Αραβία κάποιοι δεν μακροημερεύουν. Κάποιοι δημοσιογράφοι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Κάποιο Κασόγγι, ας πούμε, θα σχολιάσει δεν μακροημέρευσε. Βέβαια. Δεν ήταν αθλητικός. Άλλα πράγματα έκανε. Αθλητικός, οι αθλητικοί μακροημερεύουν. Αλλά Και ο Σκασόγκη φταίει δηλαδή ξαφνικά. Τώρα θέλω να πω, τυχαίνουν και κάποια πράγματα που είναι πέρα από τις ανθρώπινες. Θέλω να πω. Δεν μπορεί να τα ελέγξει ούτω ή άλλω όλα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μπορεί να συμβούν. Συμβαίνουν, πραγματικά. Μπορεί να συμβεί να τα μαχιστεί. Εντάξει, θέλω να πω. Δεν είναι πρώτη φορά. Όχι, μέσα στη ζωή είναι αυτά, δεν είναι. Θέλω να πω και ο Σεχίδης του τεμάχησε. Να πούμε ότι όλοι οι Έλληνες είναι έτσι, γιατί ο Σεχίδης του τεμάχησε και του έφαγε. Δεν πάει έτσι. Θέλω να πω, κάποια πράγματα συμβαίνουν. Δεν είναι κανόνας. Αλλήμον. Ο Σεχίδης. Λοιπόν, πρέπει να πούμε, κοιτώντας το πρωτάθλημα του Κατάρ τώρα με την ευκαιρία, ότι η Αλ Ντουχαήλ έχει κάνει τρομερό ξεκίνημα. Ναι. Μοναδική που έχει κάνει το 5. Στο Κατάρ, είπες. Στο Κατάρ. Α. Στο Κατάρ. Ναι, ναι. Γιατί, τι έλεγα. Όχι, όχι. Επειδή δηλαδή, μια Σαουδική Αραβία. Ναι, στο Κατάρ. Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα. Ναι. Αλ Ντουχαήλ, μοναδική που έχει κάνει το 5-5 αυτή τη στιγμή. Και μοναδική άλλη αίτητη ομάδα του πρωταθλήματος είναι η Αλ Αχλή. Με 3 νίκες, 2 ισοπαλίες βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Η Αλ Γκαράφα του αγαπημένου μας του Χωσέλου βρίσκεται στην τέταρτη θέση αυτή τη στιγμή. Αλ Αχλή του Γιούλιαν του Ντράξλερ, έτσι. Πού σου να νιώτη να δείχνεις, Ο οποίος πόσο είναι, πρέπει να είναι τώρα, ξέρω εγώ, ούτε 30. Όχι, είναι. Είναι 30 στα 31. Μάλιστα. Αλλά θέλω να σου πω τι γίνεται. Και τρίτη είναι η Σαλάλα. Είναι ο γιατί έχει 2. Οπότε. Ναι, οπότε είναι κάπως. Η Σαλάλα. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η τρίτη. Αυτή η ομάδα που προηγούνται στο πρωτάθλημα, συγγνώμη, το λέμε για όσους δεν παρακολουθείτε ενδεχομένως από κοντά το πρωτάθλημα αυτό. Όχι ότι το κάνουμε εμείς. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλά περνάνε. Ναι. Μια χαρά. Ή και όχι. Πολύ καλά περνάνε. Μάλιστα. Όσοι δεν περνάνε καλά φεύγουν. Ο κύριος Χέντερσον δεν παίρνει για καλά. Στους 6 μήνες έφυγε. Καλά, δεν είναι και ο μόνος και. Εντάξει, και πολλοί θέλαν να φύγουν και δεν τα καταφέρανε. Επίσης, άμα θες να φύγεις, φεύγεις. Άμα θες πραγματικά να φύγεις, φεύγεις. Τους λες, παιδιά, σας χαρίζω εδώ τα χρήματα κτλ. Αφήστε με να γυρίσω, δεν περνάω καλά εδώ πέρα. Όλοι οι άλλοι που έχουν μείνει προφανώς περνάνε μια χαρά. Και άμα δεν περνάνε καλά, μετράνε τα εκατομμύρια που παίρνουν και μετά περνάνε καλά. Αυτό. Άλλοι μετράνε πρόβατα να κοιμηθούν, αυτοί μετράνε δολάρια. Μια χαρά είναι και τους παίρνει ο ύπνος. Πολύ ωραία περνάνε. Αν είσαι ο Νεϊμάρ και καλά περνάς και δεν χρειάζεται. Και τα λεφτά σου μετράς και δεν χρειάζεται να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα και είσαι μια χαρά βασιλιάς εκεί πέρα. Πλάκα-πλάκα από όλους όσους έχουν πάει. Δηλαδή, έχουμε ξέρει κάποιοι τα πηγαίνουν καλύτερα, κάποιοι τα πηγαίνουν χειρότερα. Μόνο ο Ρονάλντο έχει πάει και έχει πει: εγώ εδώ θα σας σκίσω. Έχει μπει δηλαδή, ξέρεις, στο γήπεδο πραγματικά για να παίξει και να τα δώσει όλα. Να το πούμε έτσι. Ποκμπά, Ντράξερ, το μεγαλύτερο what if. Ποκμπά, παιδιά. Ναι, αλλά δεν ήταν και what if. Δεν είναι what if ο Ποκμπά. Δεν είναι what if ο Ποκμπά. Ισχύει. Μέχρι ένα σημείο έκανε καριέρα. Έπαιξε αυτό. Που. Ναι. Και ο Ποκμπά σταμάτησε να παίζει. Μόνο το αγωνιστικό είναι τα εξωαγωνιστικά που έκανε. Ο Ποκμπά πήρε Μουντιάλ. Τι πάει να πει what if. Δηλαδή, what if τι. Δηλαδή, τι να κάνει αν δεν έπαιρνε Μουντιάλ. Ναι. Τι να έπαιρνε, το διαγαλαξιακό. Ο Ποκμπά. Τον είδαμε τον Ποκμπά. Αν ρωτάτε, αν η ερώτηση είναι εξωγόν, έπρεπε να δούμε τον Ποκμπά που στη Ρεάλ, στην Μπαρτσελόνα για να επιβεβαιώσει τι. Ναι. Τον είδαμε. Στι μεγάλες ομάδες που τον είδαμε και με την εθνική του. Οπότε, όχι, συγγνώμη, καθόλου what if. Ο Ντράξερ, ναι, από αυτούς τους ωραίους αριστεροπόδαρους που λες για να δούμε τι θα γίνει αυτό το παιδί. Εντάξει. Και μετά πήγε στην Παρί. Έπαιξε όσο έπαιξε, μετά πήγε στην Παρί. Και δεν έπαιξε. Και δεν ξανάπαιξε. Και πήγε στο Κατάρ. Ναι. Να, απλά πράγματα. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία πράγματα, η ώρα έφτασε 11:30. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν λέω πήγαμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διότι δεν έχουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, μια που το debate συνεχίζεται. Οπότε πάμε σε διαφημιστική διακοπή, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Τεράστια κομμάτι μας έβαλε ο Χάρης ο Χριστόγλου εδώ από Phil Collins και μεγάλο βιντεοκλίπ. Αν δεν το έχετε δει, μεγάλο βιντεοκλίπ. Σπουδαίο και με παροδία διαφημίσεων, Levi's και λοιπά. Ήταν ένα επικό βίντεο κλιπ γενικότερα και με μεγάλη φάτσα ο Phil Collins. 2 ερωτήσεις από τον Edgar Anna Kameltoe. Παρακαλώ. Πρώτον, πότε την τελευταία σεζόν που ο κύριος Κώστας έκανε εκπομπή τις Παρασκευές? 2013. 12-13. Για να είμαστε ακριβείς, για σεζόν. Ναι. Λοιπόν, και Β, πώς σχολίασε ο κύριος Μάρκος την επιστροφή του κυρίου Κώστα τις Παρασκευές? πολύ μεγάλη χαρά, δεν υπάρχει καμία επαγγελματική αντιζηλία. Ο καλύτερος ας παίρνει τη θέση της Παρασκευής. Είναι πάντα ανοιχτή εδώ πέρα. Είναι πάντα η καρέκλα μου στη διάθεση του. Όποτε θέλει να έρθει, το γνωρίζει αυτό ο κύριος Μάρκος τόσο ή άλλως. Μήπως αυτός που χαρακτήρισε τον Γκρος απατεώνα πιστεύει στη χρησιμότητα των 6 γκολ και των 6 πάσης? Είναι απορία έχω, λέει ο Τρεις και ο Κούκοτς. Θα έμπαινε στη λίστα με τους απατεώνες ο Ντενίλσον? Ναι, θα έμπαινε. Δυστυχώς ναι. Ο Χάμες όχι, παιδιά. Γιατί? Όχι, παιδιά. Όχι. Ο Φάμπιο Γκρόσο. Γιατί? Όχι. Συγγνώμη. Καλά, για τον Κιβάρς και τον Τουγκαρί, εντάξει. Τα έχει απαντήσει η ιστορία. Ναι, τα έχει απαντήσει. Κύριε Κώστα, να περάσω την Πέμπτη από τον Γκίζη, να δούμε παρέα το Λιόν Ολυμπιακός και να τσιμπήσετε από το πεκορίνο μου. Ναι, λέει ο Τεόντος. Σε μια υπογραφή που τελειώνει με Τεοντόσιτς. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Ο Μαγκουάιρ των 100 εκατομμυρίων, ποια θέση έχει ανάμεσα στους απατεώνες αυτού του κόσμου? Έχει περίοπτη θέση στην βίβλο των καλύτερων αμυντικών του κόσμου, αν με ρωτάτε εμένα. Μόνο για τους πατεράδες μας, κύριε Κώστα, έχει πέσει χειρογλίκανο για την Εμμανουέλα. Είμαι 50 εγώ, αλλά θυμάμαι. Λέει ο παρακαλετό Μουνίρ Ξινό Καμίτσι. Κοίτα να σου πω. Η γενιά η δική μας έχει δει Εμμανουέλα, αλλά όχι στον κινηματογράφο όταν βγήκε. Έχει δει στην τηλεόραση. Σωστό. Αυτή είναι η διαφορά. Για τους γονείς μας ήταν ένα σκύρτημα το οποίο το είδαν στον κινηματογράφο. Επειδή είναι ταινία της δεκαετίας του 70, ας πούμε, 50'ριδες, δεν το είδανε και ξέρω εγώ 3 χρονών. Όχι. Αλλά στη δεκαετία του 80 που το είδαμε κάποιος να το παίξει τηλεόραση, ας πούμε. Ναι, προφανώς. Αλλά τότε δεν ήταν δικιά μας ωστόσο η Εμμανουέλα. Ήταν των παπάδων μας. Ναι. Ήταν γκόμενα των παπάδων μας η Εμμανουέλα. Δεν ήταν δικιά μας. Η δικιά μας γκόμενα ήταν Kim Basinger. Χρονικά. Η δικιά σου συγκεκριμένα, αλλά ναι. Της γενιάς αυτής, λέω, παιδί μου. Ήταν Kim Basinger. Ναι. Είτε αρέσει σε κάποιον. Ήταν γκόμενα της γενιάς δικιάς μας. Σωστό. Ήταν δικιά μας. Σωστό. Να ρωτήσω. Η αφίσα του Βεργή με την κουκούνα και το τσιλέρ, έλα να την πάρεις, θεωρείται ολίσθηση του πολιτικού λόγου? Ανύψωση η συγκεκριμένη φωτογραφία. Γενικότερα ανύψωση. Διάφορα μηνύματα εδώ για τις ταινίες, όπως καταλαβαίνετε. Χθες είπαμε για σκληρά τυριά και ξεχάσαμε να κατακρίνουμε την απουσία του δικού μας κίτρινου τυριού, του Φίνα και σε φέντες να βάλει. Δεν είναι σκληρότερο το Φίνα. Γι' αυτό. Ναι. Ο Δήμος λέει: η Ελλάδα είναι η χώρα που ένας ταρίφας ακινητοποιεί το αμάξι στη μέση του δρόμου, βάζει όπισθεν. Και όταν του περνάει στο ευχέλο που του αρμόζει, σε βρίζει γιατί θεωρεί ότι είχε δίκιο. Okay. Πολλοί είναι για την φωτογραφία με την τεμαχισμένη ζωή Φρατζή, μιλώντας για σοκαριστικές φωτογραφίες. Επίσης, παιδιά. Ήταν η εποχή. Έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μεγάλη αλήθεια. Το σωστό τσιμεντένιο πεζοδρόμιο ή δρομάκι στο χωριό έχει αποτυπωμένη πατημασιά σκύλου. Ναι. Ναι, ισχύει. Είναι άραγε κοντά μας ο φίλος από χθες που πήγε την κοπέλα του να κοιμηθεί με τον κολλητό της? Δεν έχει στείλει κάποιο μήνυμα ακόμα. Σήμερα μου έκοψε και έβαλα στον 3χρονο γιο μου να δει το βίντεο κλιπ του Freestyler. Ξετρελάθηκε και ρωτώ, ποια είναι τα 5 βίντεο κλιπ που πρέπει να του δείξω κατά τη γνώμη σας? Αυτό τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα που άρχισε. Ωραία κουβέντα ωστόσο. Εντάξει, πρέπει να του δείξεις θρίλερ από Μάικλ Τζάκσον. Ναι, τώρα μιλάμε για βιντεοκλιπάρες, αυτό σκεφτόμαστε. Φαντάζομαι ναι, βιντεοκλιπ που δεν θα έχει δει ο μικρός, ας πούμε, από τη δεκαετία του 80, φαντάζομαι. Freestyle είναι 90, δεν 80. Ναι, και τι μας πειράζει δηλαδή. Από 90 να πάμε. Θέλω να πω ποιο είναι το κριτήριο. Το κριτήριο είναι να είναι ένα σούπερ βίντεο κλιπ, να είναι σούπερ τραγούδι και σούπερ βίντεο κλιπ, να είναι γραφικό. Συνήθως ήταν και τα δύο μαζί. Άμα ήταν τραγούδι και βίντεο κλιπ. Ναι. Δεν ήταν μάπα τραγούδι και φοβερό βίντεο κλιπ. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα μάπα τραγούδι και φοβερό βίντεο κλιπ. Όχι. Ας πούμε σε άλλη φάση, το Losing My Religion είναι ένα τελείως μοναδικό βίντεο κλιπ. Για παράδειγμα. Ναι. Δεν είναι αυτό που θα δει στο. Ναι, όχι, αλλά δεν θέλω να πω. Πάμε κανένα White Snake μέσα λίγο να γίνουμε. Εγώ θα έβαζα οπωσδήποτε Take On Me από Αχά. Οπωσδήποτε. Take On Me, οπωσδήποτε. Για την πρωτοπορία εκεί μόνο, ναι. Θα έβαζα Stay the Night από Σικάγο. Ωραίο. Γιατί είναι μια ωραία ιστορία, ας πούμε. Θα έβαζα κάτι από Duran Duran, mm-hmm. Union of the Snake ή Wild Boys που είναι λίγο Mad Max κατάσταση. Ναι. Και θα έβαζα και ένα Sledgehammer. Εντάξει, για πλάκα περισσότερο. Λόγω της πρωτοπορίας του... Για πλάκα πιο πολύ. Ναι. Για ένα μικρό παιδί, ναι. Ωραίο θα είναι. Ένα μικρό παιδί θα το ζεσκάμε, νομίζω θα το απολαύσει περισσότερο από όλα, ίσως. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Ωραία. Ωραία. Μια χαρά. Ναι. Πολύ συμφωνία βλέπω εδώ για τις κουβέντες για την Αλίκη. Είναι ο κόσμος που συμφωνεί. Είναι πολύς γενικός. Επίσης λέει σε πεζοδρόμια που έφτιαχναν όταν ήμασταν μικροί, πριν πήξει το τσιμέντο, βάζαμε τα αρχικά μας, λέει ο Φιλοτιμτάκα. Δεν το έχω κάνει, έχω δει αρκετά τέτοια. Ακριβώς το ίδιο. Βεβαιώνω, ναι. Ακριβώς το ίδιο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Αλίκη ήταν για τον ελληνικό κινηματογράφο ό,τι είναι ο Σεφερλής για το Δελφινάριο. Ναι. Mm-hmm. Κώστα. Τα μίντια του εξωτερικού λένε ότι το Penguin του HBO είναι αριστούργημα και ο Colin Farrell παίζει ρόλο καριέρας. Αν ισχύει, θα βγει να τον αποθεώσεις παντελονάτα και δημόσια. Βεβαίως. Mm-hmm. Αν δεν ισχύει. Αν δεν ισχύει. Πάλι θα βγεις να τον κράξεις παντελονάτα και δημόσια. Mm-hmm. Ένας Χουσέ Καραγουνή λέει μεγάλο respect στους δύο κομπάρσους, πιθανόν φαντάρι, οι οποίοι σήκωσαν στα χέρια τον σκοτωμένο Παπαφλέσσα Παπαμιχαήλ για να τον φιλήσει ο Ιμπραήμ Στέφανος στρατηγός. Μάλιστα. Παιδιά, τώρα η Αλίκη δοκίμασε στα 80's να παίξει τραγωδία στην Επίδαυρο και την πήραμε τις ντομάτες. Αφήστε τα αυτά τώρα που διαβάζετε τις κατευθυνόμενες φυλάδες της εποχής. Αφήστε τα αυτά. Οι εργαζόμενοι του Sport FM και ο Πάνος Ρήλος. Αλλά αν ο κότσος ήταν τα ρεπό του Ρήλου, εσείς θα ήσταν εξοδόχαρτο στα ρίζια εύρου Φλεβάρι μήνα. Λέει ο Μπενίτο Μπουσουλίνη. Εγώ επειδή έκανα φαντάρο στον Εύρο, ναι. Ευτυχώς σε ένα χειμώνα, δηλαδή στο χειμώνα του 2000 που δεν ήταν βαρύς, το λέω γιατί ας πούμε χιόνισε λίγο εκείνο το χειμώνα. Τον επόμενο, για παράδειγμα, ήταν χειμώνας που μπλοκαρίστηκαν τα τρένα στις συνδρομικές γραμμές από το Βοχιόνι και πήγανε φαντάρι να τους βγάλουμε φτιάρια. Ο επόμενος χειμώνας. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είχε το κρύο του πάνω όσο να είναι ο Εύρος το χειμώνα. Λέω ότι ακόμα και με το μεγαλύτερο κρύο, κάθε στιγμή που περνάς μακριά από το στρατόπεδο είναι κέρδος στη ζωή σου και είναι στιγμή που μειώνει τη θητεία. Δεν έχει να κάνει δηλαδή ο καλός καιρός. Γιατί να κάτσεις μέσα αν μπορείς να βγεις. Mm-hmm. Πήγε μια βόλτα, κάτσεις να πιεις ένα καφέ. Είσαι σαφής και ξεκάθαρος. Όπως ο ύμνος μειώνει τη θητεία, που είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ο ύμνος είπες. Ο ύπνος του Champions League. Όπως λοιπόν ο ύπνος μειώνει τη θητεία, έτσι και κάθε έξοδος, κάθε στιγμή που είσαι μακριά από το στρατόπεδο. Μετράει. Μειώνεται από την κλεψίδρα της θητείας. Έτσι. Είναι λοιπόν ο Νεμάνια Μάτιτς για το Μουρίνιο ό,τι εμαστούν για το Λάνθιμο. Αναρωτιέται ο άντρας Πολαρβάνης. Είναι. Εντάξει, είναι χωρίς να είναι καμιά τεράστια αλήθεια. Είναι, ναι. Κάποιος λέει Σαμποτάζ, Smack My Beach Up και California Love το top 3 των βίντεο κλιπ μου. Το λέει ο Νολίτο. Mm-hmm. Η αφίσα του γυμνού Βεργή είναι πολιτιστική κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας. Όντας γυμνός τιμάει τους κούρους και το τσιλέρ, έλα να την πάρεις, είναι το δικό του Μολόν Λαβέ, λέει ο Δαλματίας Αλμαίδα. Είναι πάρα πολύ αναλυτικό, δεν μπορώ ούτε κόμμα να αλλάξω. Ούτε κόμμα. Ο Μιναροκεφτές χαρίζει το ψευδόνυμο Κατίνα Σαλεμάκερ, στο οποίο όμως υπάρχει, έχει ακουστεί. Ναι. Okay. Και χαρίζει όμως και το Wicomps του Μπέρνι. Mm-hmm. Το κρατάμε. Μεγάλη αλήθεια. Δεν είναι, αλλά είναι ωραία. Δεν είναι μεγάλη αλήθεια, είναι ωραία αλήθεια. Όλοι έχουμε γνωρίσει κεφαλονίτη που έχει παίξει κομπάρσος, συνήθως τον πεθαμένο, στο μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη. Υπολοχαγός δεν ήταν στην ταινία ο Κορέλη? Μήπως πήρε προαγωγή όλα αυτά τα χρόνια? Ή κάνω εγώ λάθος? Υπολοχαγός ή λοχαγός? Λοχαγός ήταν, θα κάνω εγώ λάθος. Ο Ελεφάι λέει, τι να μην έχουμε δει φυλακές ανηλίκων. Αυτή την ταινία την έχουν δει ακόμα και στο Κολόμπο της Κεϊλάνης. Δεν βρίζω Σρι Λάγκα, στο Κολόμπο είπα, έτσι. Καλά τα είπες. Καλά τα είπες. Ο Κάρολ είναι ο Θεούλης που απολαμβάνει να παίζει στη Γαλλία επειδή δεν τον αναγνωρίζουν και πάει χαλάρα στις pub. Εντάξει, τον αναγνωρίζουν. Σιγά μου, δεν τον αναγνωρίζουν. Η Δανδουλάκη είχε πει πως στον Παπαφλέσσα όλοι οι στρατιώτες ήταν κανονικοί φαντάροι και επειδή πήγαιναν σε ρή υπηρεσία γύρισμα, τους έλεγε ο σκηνοθέτης να κάνουν έφοδο και αυτοί κοιμόντουσαν από την κούραση. Άρα, καημένα φαντάρια. Από τότε σας λέω να το κορμάκι. Ναι, λοχαγός ήταν ο Κορέλης που λέει και ο Τραγανός Δένας. Ο λοχαγός ήταν η Νατάσα, σωστά. Σωστά. Ναι. Μίλα. Μάθημα Squid Game. Λέει ένας φίλος, άκουγα κονσέρβα το θέμα με χρέωση στο κόψιμο μπουγάτσας. Ναι. Ξέρετε ότι πλέον γνωστή εταιρεία που λες και εσύ πριν, το μότο της οποίας ενστερνίστηκες, χρεώνει 30 cents τη μικρή χάρτινη σακούλα, όχι πλαστική, χάρτινη. Το επόμενο σενάριο είναι κάλτσες και σοτσάκια στα χέρια. Ο Άρης Μέλμπεργκ, παλιός εσύ, σε θυμάμαι, λέει είναι ο κύριος Southgate ο τύπος που στο ασανσέρ θα δει πόσα άτομα χωράει αλλά και το μέγιστο βάρος και αν έχει επιπλέον κόσμο θα κάνει υπολογισμό των κιλών με ακρίβεια. Ναι. Ναι. Ναι, παιδιά, η Βίνα Σίκη ήταν από τις Ελληνίδες, εννοείται, της γενιάς μας. Μιλάμε για την Κιμ Μπάτσερ, όπως λέγαμε τη Σίλβια Κριστέλ. Ναι. Που λέγαμε. Μιλάμε για διεθνές τώρα όνομα. Προφανώς η Βίνα Σίκη ήταν η δική μας. Είναι ο Βίλας Μπόας ένας υπερεκτιμημένος Μαρίνος Σατσιάς. Ας δούμε λίγο ακόμα το Μαρίνο το Σατσιάς. Αυτό. Μεγάλη αλήθεια. Όποτε πάμε να στρίψουμε σε τυφλή διασταύρωση που έχει καθρέφτη, πάντα νομίζουμε ότι έρχεται αμάξι, ενώ είναι το δικό μας. Λέω Πασόκο, Κόν, Σκιατάρη. Εγώ θα πω χίλια ναι εδώ πέρα. Πάντα ο καθρέφτης με μπερδεύει. Ειδικά αν είναι βράδυ και δεις τα φώτα, λες τώρα είμαι εγώ ή είναι ο απέναντι. Μέχρι να καταλάβεις. Ναι. Ακριβώς πως είναι η φασούλα του. Ναι. Πείτε με ανώμαλο, αλλά μου άρεσαν κάποιες σουκούς στην Τρίπολη με τους περισσότερους αδιούχους. Ηρεμία, σουβλάκι, ράδιο, μόνος με τη σκέψη σου. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το μόνος με τη σκέψη σου, γιατί όταν είσαι στο στρατό, δεν είναι καλός να μένεις μόνος με τη σκέψη σου. Ενώ όταν βγαίνεις έξω, έχεις να σκεφτείς άλλα πράγματα. Μέσα έχεις να σκεφτείς πόσο καιρό σου μένει. Ξέρω εγώ, τι κάνει τώρα το κορίτσι, αν αυτό και τα λοιπά, έχει βγει, έχει κάνει, έχει ράνει. Τι θα κάνω, ξέρω εγώ, με τη δουλειά που την άφησα και αν θα γυρίσω, αν θα με παίρνει. Δεν είναι πάντα καλό να είσαι μόνος με τη σκέψη σου στο στράτο. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα, ένας φίλος στο κοινό και στον κύριο Γιάννη ιδιαιτέρως. Όταν παρκάρεις σε θέση για 1,5 αμάξι, το αφήνεις πιο κοντά στον μπροστά ή στον πίσω? Και η απάντηση είναι εξαρτάται τι απόσταση έχει ο μπροστά από τον μπροστινό του. Γιατί το ξέρεις εκείνο. Πώς δεν το ξέρεις? Θέλω να πω τώρα, έχεις τσεκάρει τι απόσταση έχει ο μπροστά και ο πίσω από τον. Ναι, εγώ το τσεκάρω. Μάλιστα. Ναι, γιατί μόνο έτσι τοποθετήσεις σωστά. Ναι. Να μην δυσκολέψεις τον άνθρωπο. Είναι ο Ραμπιό ο φίλος που θα πας σπίτι του και θα ρωτήσει τη μαμά του αν μπορούμε να έχουμε τις πόρτες κλειστές. Ναι. Ξεκάθαρα. Ναι. Okay. Ο Κάμαλ το λέει στο επίσημο βίντεο του 99 Red Balloons. Η Νένα έχει τις μασχάλες της όχι μόνο αξούς αλλά και φούλοι δρωμένες. Χρήσιμη πληροφορία αυτή για πολύ μερακλείδες. Έχει και άλλη χρήσιμη πληροφορία πιο μετά που δεν τη διαβάζω. Πολύ για ακόμη πιο μερακλείδες. Μεγάλη αλήθεια. Στον Παπαφλέσσα ο Παπαμιχαήλ φόρεσε το ψηλότερο καλυμάφι που κατασκευάστηκε ποτέ από καταβολής χριστιανισμού. Έχανε μόνο από το φουγάρο του πορτοκαλί ήλιου. Ναι. Ναι, ισχύει. Τελείως άσχετη η ερώτηση με την εκπομπή. Εάν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχαν παιδιά, σκυλιά και τα οικονομικά δεν ήταν θέμα, σε ποια περιοχή της Αθήνας θα θέλατε να μένατε? Το έχω σκεφτεί πραγματικά αυτό. Ναι. Μου αρέσει πολύ για περιοχή το καλοκαίρι, εμένα βουλιαγμένη, θέλω να πω. Αλλά η απόσταση για να πας οπουδήποτε είναι δύσκολη. Πολύ ωραία περιοχή. Και ενώ μου αρέσει πολύ που με στουγγίζει, μια περιοχή που περνάω και θα έλεγα εδώ θα ήθελα να μένω, είναι ο Λυκαβητός. Εντάξει, ωραίο. Έχει ωραίο vibe ο Λυκαβητός. Έχει δροσιά, έχει δέντρα, έχει έχει ωραία να τα περπατήσεις, αυτό. Έχει ζόρια βέβαια άλλα εκεί, με τους δρόμους, με τα αυτοκίνητα, με τα παρκαρίσματα, λέμε, αλλά ναι, okay, πάρκινγκ και έχει τη δυνατότητα αυτή, ας πούμε, τώρα. Μας λέει το ιδανικό. Να. Ο απόλυτος τρόμος. Δεν μας είπες εσύ. Προσπαθώ να σκεφτώ πραγματικά έτσι μια ωραία περιοχή που να με έχει εντυπωσιάσει τόσο πολύ και δεν είναι, ας πούμε, τα νότια καθόλου. Mm-hmm. Δεν είμαι φίλος γενικός. Ούτε του κέντρου να πεις να πάω στο κέντρο σε κανένα ωραίο τέτοιο, σε κανένα κουκάκι, ξέρω εγώ, σε κανένα μέτσο. Οπότε μόνο προς τα βόρεια θα έμενα, ίσως σε κάποιο πιο άνετο σπίτι στο, ξέρω εγώ, στο ίδιο μέρος που είμαι, λίγο πιο άνετα, mm-hmm. να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πραγματικά και δεν νομίζω να πήγαινε και πιο βόρεια, να σου πω την αλήθεια. Okay. Συνάδελφε μάγειρα, που το 2007 στην Κομοτηνή μαγείρευες μοσχαράκι λουκούμι, συγγνώμη, λουκούμι με πατάτες και χειροποίητη ρώσικη. Δεν σε ξέρω ποιος ήσουν, αλλά δεν το ξέχασα ποτέ. Σιγά μη μου φτιάξει η γυναίκα μου. Καταγγελία έχουμε εδώ πέρα τώρα. 2007, 2024, 17 χρόνια μετά δεν έχει ξεπεράσει το λουκούμι αυτό που έφαγε τότε από τον συνάδελφο μάγειρα, έτσι, το μοσχαράκι. Μπράβο. Το κέντρο δεν πεθαίνει ποτέ, αλλά σαν το παλιό φάλερο μπροστά στη θάλασσα δεν έχει, βλέπω. Ωραίο το παλιό φάλερο. Έζησα 8 χρόνια. Πραγματικά πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραίο, δεν το συζητάμε. Αλλά επειδή με ρωτάτε ιδανικά, ας πούμε, οι βουλιαγμένοι είναι ένα μέρος. Εντάξει, δεν είναι και τυχαίο και οι τιμές βουλιαγμένες τα λοιπά. Είναι για πραγματική έτσι, ησυχία και απομόνωση και ξέρεις, να χαζεύεις θάλασσα. Ωραίο μέρος. Είναι ο Σάθ και το τύπος που ξεφλουδίζει το πορτοκάλι πριν το στύψει. Το Real Alavés είναι 3-2 στο μεταξύ, θέλω να σου πω έτσι. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Επίσης σε διασταύρωση με καθρέφτη, ακόμα και αν έχει φτάσει σε σημείο που έχεις ορατότητα, στο τέλος θα τσεκάρεις και τον καθρέφτη. Ναι. Ναι, βεβαίως. Μεγάλη αλήθεια. Ο Παπαμιχαήλ στον Παπαφλέσσα είναι ορατά πιο παχής από σκηνή σε σκηνή. Αρχίζει γεροδεμένος, γίνεται τσουπωτός και καταλήγει στρογγυλός. Γραφικός τίτλος Κυπριακή στο σελίδα για παίκτη που πήρε από ΕΛ με όνομα Αμπάνια. Ο Αμπάνια δεν ήρθε για μπάνια. Βάλτε με το νου σας τι μαγειρεύει ή δεν μαγειρεύει η γυναίκα του φίλου που αναπολεί μάγειρα στρατού 15 ετίας. Αλλά με έκανε λουκούμι το συγκεκριμένο. Εντάξει, ναι. Ορίστε, ήμουν κομπάρ στο 2000 στο Μαντολίνο, έπαιξα τον Ιταλό στρατιώτη, τον Γερμανό στρατιώτη, τον χωρικό και βοηθούσα και στα σκηνικά. Ορίστε. 4 μεροκάματα δηλαδή. Παρακαλετώ, Μουνίρ, ξινό καμίτσι. Αυτό που στέλνεις δεν είναι δικό σου, αλλά επειδή είναι ωραίο θα το διαβάσω. Αλλά λες κάτι που έπεσε στην αντίληψή μου και έχει την πλάκα του. Συγγνώμη. Ανακαλώ, δεν το πέρασες για δικό σου. Αν παίζουν η Σουηδία με τη Δανία μπάλα, πάνω αριστερά στις οθόνες μας θα βλέπουμε Sui, SWE, παύλα, DEN. Δηλαδή Sui, DEN. Και τα γράμματα που απομένουν από τις δύο χώρες είναι DEN και MARK. Denmark. Μάλιστα. Ωραίο. Είναι λίγο διαβολικό. Ωραίο. Είναι λίγο διαβολικό. Ισχύει. Στην Εράδα και το Παλικάρι, λέει ο Τραγανός Δέλλας, το Παλικάρι Παπαμιχαήλ δηλαδή, έριξε την Εράδα φορώντας μουσταρδί παντελόνι, καμπάνα και πουκάμισο λαχανί με κρόσια και μεγάλο γιακά. Ναι, γιατί μπορούσε. Γιατί μπορούσε να την ρίξει με οτιδήποτε και αν φόραγε. Γιατί ήταν fashion icon πριν να ανακαλυφθούν τα fashion icons. Έτσι. Γι' αυτό. Έτσι. Είμαι 57 και λάτρης του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, λέει ο Παναστάτης Μπορσονάρος. Δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω πώς με τέτοια πρίκα από αυτές τις ταινίες ο σύγχρονος κινηματογράφος δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος του παλιού. Θέμα ηθοποιών, σεναρίου, τι ακριβώς. Ο σύγχρονος λέγοντας. Από πότε εννοείς μέχρι πότε. Ναι. Δεν το διευκρινίζει. Γιατί ουσιαστικά και ο κινηματογράφος, ας πούμε, ο παλιός κινηματογράφος που λέμε. Μέχρι αρχές δεκαετίας 70 ήταν οι δόξες του. Μετά έχει κατρακύλα. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Και καλλιτεχνικά κατέπεσε, ξέπεσε και σε επίπεδο εισιτηρίων και πολλά πράγματα. Γενικώς, μετά. Ναι. Εντάξει, παιδιά, τα πράγματα κάνουν εξής. Περνάνε τη μόδα τους. Και είναι και καμιά φορά ασορτή και με τις πολιτικές καταστάσεις, την κοινωνική κατάσταση, κοινωνικές αταραχές, ξέρεις. Φτάνοντας μετά, ας πούμε. αρχές δεκαετίας 70, ακόμα Χούντα και μετά που έπεσε Χούντα, ο κόσμος είχε ανάγκη πλέον από άλλα πράγματα στην επιστροφή της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Στη δεκαετία του 60 και στα πρώτα χρόνια της Χούντας, που η Χούντα χρηματοδοτούσε και παραγωγές γιατί ήθελε άρτο και θεάματα και τον κόσμο να, ξέρεις, να πηγαίνει στα σινεμά και να μην κάνει άλλα πράγματα, ας πούμε, που μπορούσαν να ενοχλήσουν τους συνταγματαρχαίους, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Φίλος λέει, Μάη στη Λίμνο, οι σιρούλες έχουν ξεμείνει από λεφτά και προτιμούν να τρώνε στο τάγμα το σουκού. Έβγαινα από τις 10 και άραζα μόνος σε beach bar με ένα φραπέ και εφημερίδα και τρώγα κρουασάν από το σούπερ μάρκετ. Ναι. Κάποιος λέει, μην πάτε μακριά, στην ταινία που η Αλίκη κάνει τον Πίπη περνάνε 2 ώρες και κανείς δεν την παίρνει χαμπάρι. Ναι. Εντάξει, υπάρχει και το φοβερό μιμ που είναι τι έχει πέσει πάνω στην Αλίκη. Κάτι άσπρο, τέλος πάντων, κάτι την έχει πιτσιλήσει και είναι το μιμ που λέει, ο Μιχαήλ, συγγνώμη, δεν κρατήθηκα. Δεν το έχω. Πάρα πολύ ωραίο. Ο Άντριου Τζόγοβιτς μας έχει στείλει την εξής καλοκαιρινή ιστορία. Είμαστε σε πανηγύρι σε χωριό της Κρήτης που μας έχει καλέσει ένας φίλος ο οποίος κατάγεται από εκεί. Στο τραπέζι κάθονται και διάφοροι Αθηναίοι φίλοι οι οποίοι επισκέπτονται για πρώτη φορά το νησί. Καθόμαστε όλοι μαζί παρέα, ντερλικώνοντας και μπεκροπίνοντας, ώσπου ξαφνικά σκάει μύτη ο πατέρας ενός παιδιού από αυτά που κάθεται στο τραπέζι, ο οποίος τυχαίνει να είναι και παλιός δάσκαλος των περισσότερων κριτικών στο γυμνάσιο. Μάλιστα. Ξεκινούν οι χαιρέτηρες, λέω για τον τύπο μεγάλωσες, που είσαι τώρα, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω κτλ. Δίπλα μου κάθεται φίλος από Αθήνα, ο οποίος κοιτάζει αποχαυνομένος όλο το συμβάν, μην έχοντας καταλάβει ποιος είναι αυτός που χαιρετάει όλο τον κόσμο και για ποιο λόγο ακριβώς έχει προκληθεί αυτή η αναστάτωση. Ξαφνικά, ο πατέρας του παιδιού πλησιάζει προς το μέρος του και πάει να του δώσει το χέρι, νομίζοντας ότι ήταν και αυτός μαθητής του. Πόσο τιμάει εμένα που χωρίς να το σκεφτώ στιγμή και μυρίζοντας τη φάση από τα αποδυτήρια, του ψιθυρίζω δυνατά στα αυτή την ώρα που πάει να κάνει τη χειραψία. Όρθιος, γρήγορα, όρθιος! Εκείνος τα χάνει, που ήταν ακόμα καθιστός, σηκώνεται αστραπιαία, του πέφτει το κινητό, του πέφτει η κερακή που έπινε, δίνει χειραψία με περίσσιο σέβας και ολόκληρο το τραπέζι λύνεται στα γέλια. Μάλιστα. Ήταν ο Παπαμιχαήλ για τη Φίνος Φιλμ ό,τι ο Σκότι Πίπερ για τους Chicago Bulls. Σκεφτείτε το, σπουδαίος, όχι απαραίτητα κακοπληρωμένος και ισόβια καταδικασμένος να είναι νούμερο 2. Λέω ανέργειος ο Μικονιάτης. Ούτε εγώ, λέει ο Λευτέρης, θα ξεχάσω τον συνάδελφο Μάγερα που το 87 στην Ξάνθη μας έφτιαξε ριζόγαλο με κρυθαράκι αντί για ρύζι. Δημοφιλέας Φόγκ λέει, παιδιά στο γυμναστήριο έχω ένα γυμναστή ο οποίος είναι από το Μεξικό και επανειλημμένα παίρνει άδειες και ρεπό με τις πιο αστείες δικαιολογίες, οπότε του βγάλω το ψευδόνυμο Ρίλος και όλοι τώρα τον λένε Ρίλο. Ωραία. Εντάξει. Έγινε και διεθνής. Έπρεπε. Έπρεπε, συγγνώμη κιόλας. Έπρεπε να συμβεί. Στην ίδια ταινία, λέει κάποιος, όπου ο Παπαμιχαήλ καψουρεύτηκε και τον Πίπη και την Αλίκη, είδαμε το prequel του Brokeback Mountain, λέει ο Τραγάνος Δέλλας. Ναι, ήταν λίγο βιτσιόζικο όλο αυτό εκεί πέρα με την Αλίκη, με την περούκα ως Πίπη. Ναι. Και τον Παπαμιχαήλ να την παίρνει μάτι όταν κοιμότανε ως Πίπη, ξαναλέω. Θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή μέρα με μία ευθεία απάντησή σου, ναι, Κώστα, στην ερώτηση αν ο Ραμπιό είναι ο Γάλλος Τάσος Λαγός. Όχι. Όχι. Δεν είναι. Πολύ καλά, δεν έχω κάτι άλλο. Παρακαλώ. Λοιπόν, σας αποδεσμεύω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιωάννη. Να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένας τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Επόμενες 2 μέρες εδώ θα είμαστε, αλλά όχι με Fight Club, διότι έχει τους αγώνες αύριο τον ΠΑΟ και μεθαύριο τον Ολυμπιακό. Θα είμαστε εδώ. Θα τα συζητάμε, θα τα ακούμε, θα τα λέμε. Fight Club κανονικό. Ό,τι έκπληξη την Παρασκευή. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή νύχτα.